The fellas know I'm a dime. It's up to me with a line. They can't believe a girl is cheap with me and sick with the rhyme. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Θα καλησπερίσω πρωτίστως τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιώργο τον Καραμερό, συνάδελφο δημοσιογράφο. Καλό σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι. Από το πρόσφατο παρελθόν του Αντένα που είμαστε μαζί, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' της Αθήνας. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β' Αθηνών. Καλησπέρα. Καλώς την, ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα της Αθήνας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Το λέω Αλφα Αθήνας γιατί ενοχλείται ο κύριος Γεωργιάδης, με διορθώνει πάντα. Αλφα Αθηνών, παιδί μου, Αθηνών μου λέει. Έχουμε μοιράσει, εντάξει. Θέλω να ακούγεται η ιστορία της πόλεως μας, αυτό είναι. Εγώ θα συμφωνήσω, στο μόνο θα συμφωνήσουμε νομίζω. Είμαι και εγώ υποψήφιος στη Β' Αθηνών με τους οικολόγους πράσινους. Μολονότι δεν τίθεται θέμα σταυρού σε αυτές τις εκλογές. Αλλά δεν το πεις. Σε έχω συνηθίσει δημοσιογράφο, βρε Γιώργο. Και προτιμώ αυτό να σου πω την αλήθεια. Και από ό,τι μα πεις και πάρα πολύ καλά. Ας έμεινες δημοσιογράφος τότε. Ορίστε. Ας έμεινες δημοσιογράφος. Είμαι, παραμένω. Προτιμάς αυτό. Επέλεξα να είμαι με τους οικολόγους ή με επέλεξα γιατί θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Είσαι από τις καλές περιπτώσεις. Άλλοι στο δημοσιογράφοι πολύ. Έχουν το πρόβλημα. Ο Σεραφείμ Μοκοτρότσος παραμένει δημοσιογράφος στο Real FM. Και υποψήφιος με το Real FM. Ναι. Και υποψήφιος με το Real FM. Λέω κι εγώ, υπάρχει κάτι που δεν έχω πληροφορηθεί. Έχει ένα πρώτο ξάδερφο συνεπώνυμο. Όχι, έχω, αυτό ναι. Έχω ένα πρώτο ξάδερφο που είναι υποψήφιος, αλλά ας μην το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, οικογενειακά όλο προβλήματα. Όλο το όνομα. Σεραφείμ Μοκοτρότσος. Δεν είναι μόνο το επώνυμο. Άλλου πατρός. Κάτω, άλλο πατρόνιμο. Δεν το ξέρουμε τον πατέρα που τον λέγανε, συγγνώμη. Θα σας πάω λίγο στις σημερινές εξελίξεις, οι οποίες ξεκινούν από το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά συνδέονται άμεσα με το πολιτικό. Δεν είναι μόνο τα όσα παρακολουθήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση τελικά σε βάρος της κυρίας Κανέλη, της κυρίας Δούρου, κύριε Μπαλάφα, για απρόκλητη έργο εξύβριση. Και σε βάρος του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα, αλλά θα ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο τον Γιώργιζα, τον ρεπόρτερ μας στην οδό, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν σε δηλώσεις του Ιφικράτη Αμυρά, ο οποίος με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε σε λίγο, που διέταξε η προϊσταμένη της αγγελίας πρωτοδικών Αθήνας, η κυρία Ράικου. Κωνσταντίνε, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, η προϊσταμένη της αγγελίας της Αθήνας, λοιπόν, με αφορμή τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με όσα φέρεται να έχει πει ο Ιφικράτης Αμυράς σε blog, σε βίντεο που έχει ανεβάσει στο δικό του blog για το Αντάρτικο Πόλις. Συγκεκριμένα, η Ελένη Ράικου ζητάει να ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί. Έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης σε τέλεση κακουργηματικών πράξεων όπως η ληστεία, η ανθρωποκτονία, η απαγωγή και άλλα αδικήματα. Να θυμίσουμε ότι ο Ιφικράτης Αμυράς στο blog του έχει καλέσει σε Αντάρτικο Πόλις καταρχήν και δίνει οδηγίες πώς μπορούν να συγκροτηθούν μικρές ομάδες οι οποίες θα διενεργήσουν αυτό το Αντάρτικο. Μάλιστα, λέει ότι πρέπει να οπλιστούν με ό,τι μπορούν να βρουν όπως όπλα, μαχαίρια, τσεκούρια και διάφορα άρα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι την έρευνα. Προτρέπει δηλαδή να. Εγώ έχω έτσι και μία. Και λόγω του δικού μας κοινού έτσι και των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, μία διάθεση πάντα να τα εξηγώ λίγο πιο απλά. Προτρέπει σε τρομοκρατικές πράξεις, ενέργειες στην ουσία. Το Αντάρτικο Πόλις είναι. Εξηγεί και πολύ αναλυτικά. Τουλάχιστον σε εγκληματικές. Από ποιο πράξεις. Πρίσμα το βλέπεις, βέβαια. Έτσι. Πάντως, ένα σχόλιο μικρό, πριν από 5 χρόνια. Θεωρούσαμε άκρα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει εξελιχθεί το πράγμα. Όχι εμείς, το κόμμα του. Το κόμμα του. Λάθος κάνατε. Το κόμμα του. Δεν ξέρω αν κάναμε λάθος ή άλλαξε κοινωνία πολύ. Αυτό φαντάζομαι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία. Το λέω φιλικά, δεν το λέω. Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό επισήμως άκρα. Και ο Καραμανλής και η Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία συνυπάρχει ο Άδωνης τώρα. Ξέρεις όμως τι έγινε. Ψηφίσατε τα μνημόνια. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μην μου φεύγετε από το θέμα να μάθουμε το ρεπορτάζ. Αφήσαμε στην κοινωνία μας να νομοποιηθεί η βία.
Όταν οι κουκουλοφόροι με καίγανε. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχω κανένα στην αριστερά να πει για το κέντρο Γεωργιάδη. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφού αφήσαμε τη βία να μπει στο σπίτι μα, πάτε τώρα. Με το ΣΥΡΙΖΑ η βία δεν έχει καλή και κακή. Από όπου και αν είναι το ίδιο. Αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε προσεχώ. Ο Κωνσταντίνε, θέλεις να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ. Να συμπληρώσω ότι ο εισαγγελέας που ανέλαβε την έρευνα, ο Ιωάννης Βραγάς, ξεκινάει άμεσα και αύριο στις 11 ώρα έχει κληθεί να καταθέσει ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Μιχελάκης, ο οποίος ξέρουμε για την κόντρα που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες για τον Κράτη Αμυρά, αν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Ουσιαστικά ξεκίνησε το θέμα, προκλήθηκαν τα δημοσιεύματα και το πιθανότερο είναι ότι αύριο η εισαγγελία για πρώτη φορά θα έχει και στα χέρια της επισήμως από κάποιον μάρτυρα το περιβόητο βίντεο στο οποίο γίνεται όλος αυτός ο λόγος για τον. Το Ανταρκτικό Πόλιο. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε ένα αποσπάσμα του βίντεο. Εγώ δεν παίρνω ως δεδομένο ότι ο κόσμος έχει πληροφορηθεί την είδηση. Έπεσε και μέσα σε αυτό το θερμό έτσι καυτό από πλευράς καιρού Σαββατοκύριακο. Κύριε Μπαλάφα, σας βλέπω πολύ σοβαρό. Προσέχω πολύ τι λέτε. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω. Πολύ δεν θέλω είμαι να εγώ. Χάνω ούτε πολύ λέξη, ούτε λέξη από τα χείλη σας. Λοιπόν, θα ήθελα να προβάλλουμε ένα απόσπασμα να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ο συγκεκριμένος δε εμφανίστηκε κάποια στιγμή ως στέλεχος. Ένα λεπτό. Έχουμε τόσα θέματα. Ως στέλεχος και πρώην υποψήφιος δεν ήταν τελικά υποψήφιος και είπε ότι εγώ έθεσα εαυτόν. Αυτοπροτάθηκα. Ναι, αυτοπροτάθηκα. Έθεσα εαυτόν στη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Και προέρχεται από το δίκη αυτός. Από το δίκη, από τον κύριο Τσοβόλα. Ναι. Μάλιστα. Πρώην Τσοβόλα. Δηλαδή το δίκη έχει διασπαστεί έκτοτε 2-3 φορές. Ναι, νομίζω ότι προκειμένου να κοντίνουν τον Τσίπρα θα εμφανίσουν διάφορους. Όχι, ένα συγγνώμη. Αν μου επιτρέπει, απλώ το βίντεο. Θέλω να δούμε λίγο ένα τέτοιο. Να πούμε μόνο το βίντεο. Δεν είναι καλό να συζητάμε. Υπάρχει ένα χρόνο στο διαδίκτυο. Χωρί ο κόσμο να γνωρίζει περί τίνο πρόκειται. Υπάρχει ένα χρόνο. Ωραία, πάμε να δούμε το. Είναι περσινό δηλαδή. Σε όλη την Ελλάδα έχει αρχίσει ο σχηματισμός των πρώτων πυρήνων επαναστατικού στρατού. Σε αυτή τη φάση, οι πολεμικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι αυτοτελείς. Κάθε ομάδα πρέπει να εξοπλίζεται μόνη της με ό,τι μπορεί. Μολότοφ, μαχαίρι, πιστόλι, πρόπαλο, ύφασμα βουτυγμένο σε πετρέλαιο, τσεκούρι, μικρές ομάδες 3-4 ατόμων, χωρίς να περιμένουν καθοδήγηση από κεντρική ηγεσία, πρέπει να αρχίσουν πλήγματα εις βάρος των κατακτητών. Λοιπόν, καλά, εγώ το έχω θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπαλάφα. Δεν βεβαίως. Δεν αμφιβάλλω. Από ποιον θα ξεκινούσα άλλωστε. Τιμή μου κυρία. Ο συγκεκριμένος κύριος δημοσιολόγος, ο κύριος Ιφικράτης Αμυράς. Τι θα πει δημοσιολόγος, παιδιά. Αυτό το βρει που το πει. Τώρα το τι θα πει, εγώ δεν. Επειδή οι δημοσιογράφοι έχουν βγάλει κακό όνομα. Δεν μπορώ να σα το πω. Βαφτίζει σαν δημοσιολόγο για να μπορεί να σταθεί στα κινήματα. Είναι απλό. Ο πρώτο είναι δημοσιολόγο. Μπορώ να θέσω τα ερώτημα στην Ελλάδα. Όχι, να καταλάβω το βρει που το είπε στο Σκάι. Είναι δημοσιολόγο. Άερο, δηλαδή. Όχι, μην το. Βοηθήστε με. Ο συγκεκριμένο λοιπόν προτρέπει με αυτό το βίντεο σε εγκληματικές ενέργειες στην ουσία. Λέει, ελάτε να γίνουμε. Αντάρτικο πόλεο, μικρές ομάδες, τρομοκράτες, να ανατινάξουμε πρεσβείες και να κάνουμε να πόλεμο. Να απαγάγουμε κλπ. Τι σχέση έχει με το κόμμα σας, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η σύγχυση. Και αυτός είναι ένας ιδιότυπος τύπος από ό,τι φαίνεται, στα όρια του γελίου κατά τη γνώμη και παίρνει όλη την ευθύνη της έκφρασης, ο οποίος στη φάση που εμείς είμαστε στη διαδικασία, δηλαδή διαμόρφωση των ψηφοδελτίων μας έστειλε ένα βιογραφικό. Mm-hmm. Ένα βιογραφικό. Ποτέ βέβαια το βιογραφικό αυτό δεν έφτασε να είναι μέλος, μάλλον στη λίστα των υποψηφίων. Μα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Τύπωσε και κάρτες όμως ο ίδιος. Ακούστε τι λέω. Αφού στην αυγή δημοσιεύει το όνομά του, αφού τα βγάλαμε χθες στο διαδίκτυο. Λοιπόν, στην εποχή του διαδικτύου μιλάτε ψέματα, σας πιάνουν αμέσως. Προηγούμενη, πριν καταργήσει το ψηφοδέλτιο, σε κάποιες δημοσιεύσεις ακούστηκε και το όνομα, γράφηκε το όνομα αυτού. Όχι όμως ότι μπήκε στο ψηφοδέλτιό μας. Διότι αυτό που μπήκε στο ψηφοδέλτιο μας, ουδέποτε ο κύριος αυτός μπήκε στο ψηφοδέλτιο μας. Ως προς τα βίντεο τα οποία λέτε, αυτό που προκύπτει από το βίντεο, το δει κανείς όλο, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας, μάλλον από σκοπιά ακροδεξιά κινείται ο άνθρωπος, αυτό που λέμε ο ακραίος πατριωτικός σε εισαγωγικά χώρος, παρά από άλλου τύπου αντάρτικο πόλης. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για ένα διαταραγμένο τύπο,
που εμείς παραλίγο να την πατήσουμε. Πάντως μην το χαρακτηρίζετε. Συγγνώμη, εγώ δεν το υπερασπίζομαι. Ξέρετε κάτι τι είναι αυτό. Γιατί τον είπατε γελίο και διαταραγμένο. Γιατί του δίνουμε τέτοια σημασία. Πήγε ο κύριος Τσίπρας και του έδωσε συνέντευξη βέβαια. Όλοι δώσανε. Ο τύπος γύριζε εμένα από ό,τι έμαθα. Δεν πιστεύω ότι είναι στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων. Δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Αλλά από το δίκη προέρχεται τώρα. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι. Είναι από λοιπόν, μια παράμετρο. Αφήστε το να απαντήσει, το γιατί το αποφαρδίζετε όλοι. Σήμερα έχω και μετά ξέρετε τι λένε. Εσείς οι δημοσιογράφοι του συστήματος θέλετε που βομβαρδίζετε το ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσει ο άνθρωπος. Τατιάνα μου το έπιασε. Γιατί μερικά από αυτά που λέει ο κόσμος αρέσουν τον κόσμο. Δεν λέω για τις φωτιές και τις απαγωγές. Αλλά ο κόσμος ό,τι είναι αντισυστημικό το επικροτεί. Τόσο πονεμένος είναι από το σύστημα. Όπως και σε πολλούς, άρεσε ο Κασιδιάρης με αυτό που έκανε. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μετά σε αυτό. Θα πάμε μετά δεν είμαστε εδώ. Μισά από αυτά που λέει, τα λέει και ο καμένος. Μισά από αυτά που λέει. Θέλω να πω καλά, τον λέει γελίο ο Μπαλάφας. Γελίος είναι. Και δεν πάει να πει ότι επειδή αρέσει πολύ τα βανατικά περιστατικά. Όχι, δεν. Και θέλω να με βοηθήσετε, γιατί επειδή εδώ έχω δύο συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και ορμητικοί. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Είπατε ότι είναι. Ναι, είπα λοιπόν ότι. Σας είπα τα γεγονότα. Ότι είναι ένα γελίο τύπο. Δεκτό πραγματικά. Ναι, και δεκτό, διαταραγμένο και γελίο. Δεκτό. Δηλαδή. Θα σας κάνει μήνυση και θα πει. Αν θέλετε. Δεν πειράζει, αν θέλετε. Αν θέλετε ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και ο άνθρωπος αυτός, επειδή είπατε κάτι. Αν μου επιτρέπετε μόνο να μείνω και στο ερώτημα που έθεσε ο Γιώργος, γιατί ήταν και δικό μου ερώτημα αυτό. Γιατί ο κύριος Λαφαζάνης έδωσε λοιπόν συνέντευξη σε ένα διαταραγμένο ή γελίο τύπο, λέγοντας ότι. Και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ο κύριος Λαφαζάνης ότι θέλει να επιστρέψει, ότι επιθυμεί την επιστροφή μας στην Δραχμή. Ο τύπος αυτός γυρνούσε. Λοιπόν, ο τύπος γυρνούσε. Κατά τη γνώμη μου, να σας πω κάτι, θα σας πιστευτώ κάτι. Θεωρώ ότι προσωπικά με θίγει έτσι από άποψη προσωπικότητας να συζητάω για αυτόν τον τύπο. Και πιστεύω και τα ελληνικά κανάλια. Νομίζω κάνουν, είναι υπερβολικό να ασχολούμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά σας είναι, εσείς κάνετε το κουμάντο εδώ. Ο λοιπόν, κύριος Μιχελάκης ανέβηκε το θέμα, όχι τα ελληνικά κανάλια. Είχε ένα μαγνητοφωνάκι στη φάση που χιλιάδες κόσμος ήταν στις πλατείες, γύριζε, έλεγε τα δημοσιογράφος και πήρε από διαφόρους ανθρώπους, διαφόρων κομμάτων, συνεντεύξεις στη φάση των πλατείων πέρυσι τον Ιούνιο-Ιούλιο. Πήρε από τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, ο οποίος είναι πρωτοπαλίκορ, πρώτος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κολλητός του κύριου Σαμαρά, όπως γνωρίζουμε. Πήρε από τον Παναγιώτο Λαφαζάνη, από τον Τσίπρα δεν το ήξερα, αφού το λέτε εσείς, να το δεχτώ. Θεωρητικά θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ. Εκείνες τις μέρες θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ και οποιοδήποτε άλλο που κατέβηκε στις πλατείες. Που είχε άποψη ότι ήταν κίνημα οι αγανακτισμένοι. Και θα μου λέει, είμαι από το νηστό το ποτάδε, πέστε μου δύο λόγια αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσα να το πω. Δεν έγινε, κύριε Μπαλάφα. Το είπε ο Γιώργος. Δεν έγινε έτσι. Πήγε σε στούντιο. Είχαν στήσει στο πλαίσιο των αγανακτισμένων ένα μικρό στούντιο κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Μαθαίνω από τις πληροφορίες δικές μου ότι ήταν σε γραφεία του Δίκη. Λοιπόν, και σε αυτό το στούντιο πήγαινε στο Σύνταγμα και κουβάλαγε. Όμως, γραφή, να πω όμως κάτι. Πολιτικά στελέχη. Ιεραρχικά αποστήσει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος όμως. Ναι. Και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα μόνο. Το θέμα ανεβαίνει, γιατί με αυτό προσπαθεί, προσπαθεί το σύστημα. Μισό λεπτάκι. Να μιλήσει στα συντηρητικά. Κάτσε, Άδωνη. Είδα ποιοι το ανέβασαν το θέμα το Σαββατοκύριακο και να κοντίνει τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας έχει επαφή με τους ακραίους και ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει αντάρτικο, θα σπάρει τα λεφτά. Το θέμα ανέβηκε πρώτα στο Twitter και μετά. Βοηθήστε με. Μα χάνουμε την ευκαιρία. Βοηθήστε με. Κύριε Μπαλάφα, έχετε ολοκληρώσει. Να δώσω το λόγο στον κύριο. Εγώ είπα λοιπόν ότι πέρα από την άποψή μου που είπα επί τη ουσία. Αυτό το γεγονός ήταν, ο τύπος προσπάθησε, μας έστειλε ένα βιογραφικό, το ψάξαμε ελάχιστα στοιχειοδός και προφανώς με τα πολλών επένων απερίφθη. Τέλεια. Πάμε λοιπόν στα πραγματικά περιστατικά. Ναι. Ο κύριος Αμυράς είναι στέλεχος του Δίκη. Mm-hmm. Το Δίκη είναι κόμμα συνεργαζόμενο με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία, άρα, είναι μία από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ως μέλος του Δίκη. Ως μέλος του Δίκη προφανώς και προταθεί να είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώθηκε κανονικά η υποψηφιότητά του για τις εκλογές της 6 Μαΐου. Από το Δίκη όμως. Όχι από το Δίκη. Στην Αυγή. Η Αυγή δεν είναι του Δίκη. Ναι. Είναι εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε στις λίστες αυτό. Στη λίστα της Αυγής που κυκλοφόρησε για την έκθεση. Αυτά κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο παντελώς. Μην μπαίνουμε στα αυτονόητα. Ήταν κανονικά. Αλέξης Τσίπρας πρώτος και από κάτω Αμυράς. Ναι. Τι έγινε, προφανώς. Αφού κυκλοφόρησε να βγει, εγώ φταίω για να βγει. Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος υποψήφιος να δουν το προφίλ του ή κυρία, να εξετάσουν κυρία καλύτερα την υποψηφιότητα Τατιάνα μου, να τον διώξουν. Να μείνουμε λίγα στα πραγματικά περιστατικά. Κυκλοφόρησε λοιπόν στην Αυγή κανονικά. Χθες έκανε μια προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι δεν κυκλοφόρησε.
Βγήκαν τα τσακάλια του διαδικτύου με κάποιο τρόπο, δεν τα ξέρω, που βρίσκουν ακριβώς με ημερομηνία τη δημοσιότητα. Βγήκε η λίστα τη Αυγή, κανονικά ήταν μέσα μοίρα. Δεν κατέβηκε τελικά υποψήφιο, γιατί προφανώς το βίντεο αυτό το είδανε στον ΣΥΡΙΖΑ πρώτων εκλογών της 6ης Μαΐου. Και τον κόψανε. Καλά κάναν και τον κόψανε. Σωστό είναι τον κόψανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κ. Σαμιράς δεν είχε περάσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και σήμερα που μιλάμε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος του Δίκη. Σήμερα που μιλάμε, μετά από αυτά τα βίντεο, είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω το εξής, Τατιάνα μου. Εγώ στο διάλειμμα, και το λέω γιατί οι τηλεθεατές με τα νέα μέσα έχουν μεγάλη εξοικείωση, θα ανεβάσω στο Twitter μου, τώρα μέσα στο διάλειμμα, το βίντεο από την ομιλία του κυρίου Ζίζεκ. Ο κύριος Ζίζεκ είναι αυτός ο Σλοβάκος φιλόσοφος. Τον οποίο κάλεσε ο κύριος Τσίπρας σε κάνει μια ομιλία την περσμένη εβδομάδα με πολύ κόσμο. Θα δουν οι φίλοι που θα μπουν στο Twitter σε λίγο τον κύριο Ζίζεκ να μιλάει δίπλα του κύριου Τσίπρα, μας δεν τον ξέρουν κιόλας. Yeah. Θα μιλάει για την ανάγκη η επανάσταση να φέρει πρώτα τρόμο. Τρόμο λέει. Βία, αίμα. Ψεύδες, και με... Θα το δούμε στο βίντεο. Άσε, χώρο να λέω ψέματα. Όποιο θέλει, ας μπει στο Twitter μου. Στο διάνο το ανεβάσω για να δώσω λίγο χρόνο. Για να δείτε το βίντεο του Ζίζεκ. Ο Αμυράς μπροστά στο Ζίζεκ δεν είναι τίποτα. Ο Ζίζεκ είναι από τους πιο σαλονάτους. Και ο Μαρξ σαλονάτος ήταν. Και ο Μπακούνι σαλονάτος ήταν. Είναι ο φιλόσοφος. Και ο Γιωτόπουλος σαλονάτος ήταν. Δεν θα πει αυτό. Η Μαντόνα είναι φίλος της Μαντός. Αδωνή, το ΣΥΡΙΖΑ, άκου να σου πω, μη φωνάζεις. Σαν να λέμε το ΣΥΡΙΖΑ τον έκοψε τον Όποιος ακούσει, άστο να μοιράω, μοιράστε με συνάξεις τα βίλια. Όποιος ακούσει τι λέει ο Ζίζεκ και πώς χειροκροτάει ο Τσίπρας και μετά πάει να του ψηφίσει, να του ψηφίσει. Αλλά να δείτε πρώτα το βίντεο. Κάποτε και ο Αλμπέρ Καμί έλεγε τα ίδια πράγματα. Μιλάμε σε Ραφίμ, λέει τη λέξη. Είμαστε αγενείς με πρέπει την κυρία. Να περάσουμε από το στάδιο του τρόμου. Πρόσεχε του τρόμου. Για να γίνει επανάσταση. Και εσύ αισθάνεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει επανάσταση. Και αυτοί που λένε. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω τι έλεγε ο Ζίζεκ με τον Τσίπρα δίπλα του. Θα κάνει επανάσταση. Εγώ και άλλη μαζί. Που έχει μετακινήσει την κυρία. Πρέπει να κρατήσει ο Τσίπρα από το χέρι να βάμε στην δραχμή. Μετά τι διαφημίσει θα έχει το λόγο εκεί. Τώρα θα το ανεβάσω τώρα αμέσω για να μην φανεί το. Μπείτε στο τέλο. Λοιπόν, το θέμα του Ιφικράτη Αμυρά, κουβεντιάζουμε, προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση τώρα το τρίμερο που μας πέρασε, αντιδράσεις. Κυρίως η αντιπαράθεση ήταν μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό το βίντεο που βλέπετε, ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος... Άλλος ένας ήρωας. Ο οποίος φέρεται ότι ήταν στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, λίστα που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Αυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ στις λίστες, μας είπε ο κ. Μπαλάφας. Δεν υπήρξε ποτέ στις λίστες, ότι έθεσε αυτόν στη διάθεση του κόμματος, του συνασπισμού κομμάτων, αλλά δεν μπήκε στη λίστα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και μετά θα δούμε και μία σύντομη συνέντευξη που έδωσε στο Στάρο ο κύριος Αμυράς. Ωραία. Να πάμε λίγο πίσω. Όταν ο κύριος Αμυράς έφτιαχνε αυτά τα πρόχειρα στούντιο της νέας τεχνολογίας και έπαιρνε συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους. Στους αγανακτισμένους, στο Σύνταγμα. Ναι, ναι. Τι γινόταν τότε? Τότε κάποιοι διαγωνιζόντουσαν για το ποιος θα πάρει πάνω του το κίνημα των αγανακτισμένων. Έτσι δεν είναι? Και όχι απλώς διαγωνιζόντουσαν για το ποιος θα πάρει πάνω τους και στην πλάτη του αυτό το κίνημα, αλλά θα έλεγα ότι αν γυρίσουμε και ακόμα πιο πίσω, κάπου έκλειναν τα μάτια τους σε μία κουλτούρα βίας που πήγαινε να εγκαθιδρυθεί στην ελληνική κοινωνία. Στη λογική ότι αυτή είναι μία προοδευτική, μία αριστερή βία, άρα δεν μας πειράζει γιατί εκφράζει την αγανάκτηση του λαού, και κλείνοντας το μάτι σε πράγματα τα οποία μπορεί και δεν καταλάβαιναν πόσο επικίνδυνα μπορεί να εξελιχθούν. Λοιπόν, ξέρετε, ο κύριος Αμυράς είναι προφανές ότι δεν συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του συνασπισμού. Είναι όμως εξίσου προφανές, και αναφέρομαι τώρα στο συνασπισμό, που είναι ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί να πάρει στα χέρια του τις τύχες της ελληνικής κοινωνίας, που είναι σε πολύ μεγάλο ζόρι, που υποφέρει, που είναι σε μεγάλη απελπισία. Και που τη μια μέρα λέει το ένα, τη μια μέρα λέει το άλλο. Γιατί ναι, μεν ο κύριος Αμυράς δεν είναι στέλεχος του συνασπισμού. Ο κύριος Λαφαζάνης όμως είναι σημαίνον στέλεχος του συνασπισμού. Και στην εκπομπή του κύριου Αμυρά είπε
ότι η Ελλάδα πρέπει άμεσα να φύγει από το ευρώ, να τυπώσει εθνικό νόμισμα. Και σήμερα το πρωί που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με ένα άλλο στέλεχος του συνασπισμού, που είναι στα ψηφοδέλτια, και είναι ο κύριος Μητρόπουλος, έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Εμείς δεν συζητάμε για καμιά καταγγελία. Κανένας δεν μιλάει για καταγγελία. Μιλάμε μόνο για επαναδιαπραγμάτευση. Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί ενώ απομένουν 5-6 μέρες και ενώ από όλες τις δημοσιογραφικές αναλύσεις φαίνεται ότι τώρα ζούμε το φαινόμενο του ψηφοφόρου της μιας μέρας. Δηλαδή, κυρία Στεφανίδου, σήμερα αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο ΠΑΣΟΚ, μεθαύριο Νέα Δημοκρατία, αντιμεθαύριο Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, το κάθε 24ωρο έχει τεράστια σημασία σε μεταστροφές στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό και βλέπεις από τα κόμματα έναν, θα έλεγα, και το λέω παρότι είναι βαριά λέξη, αλλά έναν τυχοδιοκτισμό που η κρισιμότητα της στιγμής δεν τον επιτρέπει. Κυρία Μητσοτάκη, όμως, δηλαδή, ποιοι έστειλαν τον κόσμο στα κάγκελα, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Έστειλαν πολλούς νέους ανθρώπους στα άκρα. Δηλαδή, δημιούργησαν αμοιρά, κύριος Σικράτης Αμοιράς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αμοιρά. Σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε, εξηγήσετε. Είσαστε, ανήκετε ή δεν ανήκετε στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΔΙΚΙ. Πώς βρέθηκε το όνομά σας στην Αυγή τυπωμένος υποψήφιος? Είχα αυτοπροταθεί και όταν έφτασε η υποψηφιότητά μου στην Εκλογική Επιτροπή, απερίφθη. Συγγνώμη, και πώς όμως βρέθηκε στην Αυγή? Για την Αυγή, κυρία Μοιρά, συγγνώμη, το όνομά σας τυπώθηκε στην Αυγή. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Και με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη μιλάτε. Το όνομά σας τυπώθηκε στην Αυγή. Πώς τυπώθηκε στην Αυγή, αφού δεν έχετε καμία σχέση? Ποιος είστε εσείς? Είμαι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Πώς τυπώθηκε? Ταξικό σας αντίπαλος. Όποιος πήγε και έκανε επιστολή στο ΣΥΡΙΖΑ, μπήκε το όνομά του στην Αυγή. Μα τώρα κορυδευόμαστε μεταξύ μας στην Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, στα αριστερά κόμματα. Γιώργο, μου σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Στην Αυγή σου πάλι. Λοιπόν, θα απαντήσεις αυτό. Εντάξει, κοροϊδία τελειώνει. Κυρία Στεφανίδου, ακούστε με μισό λεπτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω, αλλά εγώ με η συνεργάτη που με πήρε τηλέφωνο μου είπε για κάποια δήλωση του κ. Μπαλάφα, την οποία εγώ δεν την έχω ακούσει και δεν την έχω δει. Ξαφνικά βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και μιλάει με ένα εισαγγελικό ύφος. Δεν αποδέχομαι το εισαγγελικό ύφος, ήταν ενώ. Καλά, στον εισαγγελέα θα πάτε τόσο άλλο. Συγγνώμη, παρακαλώ, σας είπε για τη δήλωση του κ. Μπαλάφα, είναι παρόν. Είναι και ο κ. Μπαλάφας εδώ. Είπε ότι δεν είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Το επιβεβαιώνω, ναι, το επιβεβαιώνω. Αλλά δεν θα ήθελα Δεν μας πει, κύριε Αμοιρά, συγγνώμη. Στην Αυγή τυπώθηκε το όνομά σας, ρωτάω. Το δείχνει τώρα τηλεόραση. Πώς τυπώθηκε? Επειδή απλώς κάνατε εσείς μια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε η Αυγή και το τύπωσε. Θέλετε να το λύσουμε μαζί? Όχι να το λύσουμε, να μας πείτε μια λογική εξήγηση, αγαπητέ. Να ρωτήσετε το ΣΥΡΙΖΑ πώς τυπώθηκε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει. Να ρωτήσουμε πώς ακριβώς. Αφού θα μας βάλετε στις βόμβες, θα ρωτάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σας έδωσε ο κύριος Λαφαζάνης εκείνη την πολυσυζητημένη συνέντευξη που έλεγε για επιστροφή στη δραχμή? Πώς είχατε βρεθεί και πώς σας είχε δώσει τη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας? Και ποιοι άλλοι είχαν δώσει συνέντευξη? Να ακούτε, γιατί ακούω πολλές φωνές και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι σε μειονεκτική θέση. Ναι, έτσι, κυρία Μοιρά, πολύ... θα προσπαθήσουμε να μην μιλάμε όλοι μαζί. Θα δώσω αμέσως μετά το λόγο στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Λοιπόν, εγώ μαζί με τους αγανακτισμένους είχαμε φτιάξει έναν διαδικτυακό σταθμό. Και σε αυτό το διαδικτυακό σταθμό καλούσαμε διάφορες προσωπικότητες. Με τον πολύ απλό τρόπο, είμαστε οι ΤΑΔΕ, θέλετε να έρθετε να δώσετε μία συνέντευξη. Και ερχόταν να δώσει κάποιος μία συνέντευξη. Από εκεί και πέρα, οι συνεντεύξεις όπως έχετε δει είναι και με πρόσωπα από την αριστερά και με πρόσωπα από τη δεξιά. Και ο καθένας λοιπόν ερχόταν και έλεγε τις απόψεις του. Τι άλλο, τόσο απλά. Δεν ξέρω γιατί δημιουργεί πρόβλημα κάποιος συνομιλητής. Το πρόβλημα δημιουργείται. Θα σας εξηγήσουμε γιατί. Το βίντεο αυτό το οποίο προβλήθηκε και συζητιέται έντονα αυτές τις μέρες, στο βίντεο αυτό εσείς καλείτε τον λαό σε ένοπλη πάλι. Καλείτε τον. Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας είπα να σας απαντήσω, αλλά ξεκίνησε η ερώτηση για τον κύριο Μπαλάφη. Ακόμα δεν μου έχετε πει
το τι έγινε με τον κύριο Μπαλάφα. Αν θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πολύ ευχαρίστω, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να φύγω και πρέπει να πάω σε μια δουλειά. Δεν υπεξεύγω ούτε για αστείο, γιατί θα δώσω κι άλλες συνεντεύξεις, έτσι να εξηγήσω τις θέσεις μου. Αλλά αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ερώτημα θέλει αρκετή ανάλυση. Δεν είναι τόσο απλό, σας λέω ένα ναι ή ένα όχι. Κύριε Αμυρά, συγγνώμη, εδώ βλέπουμε ότι κάτω από στο δικό σας ιστότοπο έχετε και τη σημαία του δίκη. Και ναι. Πριν είπατε ότι δεν είστε στέλεχος του δίκη. Δεν είμαι μέλος του δίκη. Ναι. Γιατί βάλατε στο site μόνο στο δίκη. Δεν έχει καμία οργανική σχέση το δίκη μαζί μου. Εγώ άλλο σας ρωτάω, αγαπητέ. Βάλατε στο site σας τη φωτογραφία σας και από κάτω τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και από κάτω τη σημαία του δίκη. Όπως ακριβώς δεν και βγαίνετε στη τηλεόραση και λέτε δεν έχω σχέση ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με το δίκη. Συγγνώμη, τώρα αυτά τα λέμε σοβαρά. Έχετε πάρει μία καρτούλα που έχει εμφανιστεί. Μία ηλεκτρονική κάρτα. Ναι, δικιά σας. Και προφανώς όταν ένας υποψήφιος κατεβαίνει με ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, φτιάχνει μία κάρτα. Άρα ήσασταν στο δίκη τουλάχιστον. Όταν. Γιατί επιλέξατε το δίκη από όλες τις 12 συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σας ρωτάω. Υπήρχε μία γνωριμία με τους ανθρώπους του δίκη σε ό,τι αφορά. Άρα ήσασταν στο δίκη. Γιατί βγαίνετε τηλεόραση και λέτε δεν ήμουν στο δίκη. Δεν είμαι μέλος του δίκη. Καλά, αγαπητέ, τις κουμπάρες παίζουμε. Αγαπητέ, αυτό το ύφος. Έμα τις κουμπάρες παίζουμε τώρα. Έχετε βγει, πρέπει να βάλετε βόμβες, να σκοτώσετε, να γδάρετε. Λέτε ψέματα στη τηλεόραση και να μας κάνετε και παρατήρηση. Αυτό το ύφος του εισαγγελέα. Αυτό το ύφος του εισαγγελέα. Σας είπα, στον εισαγγελέα θα πάτε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να παίξω εγώ το ρόλο του εισαγγελέα. Πολύ ευχαρίστω. Και εσείς, πολύ ευχαρίστω να έρθετε μία μέρα να τα συζητήσουμε από κοντά. Τι να, με τρομοκράτες δεν συζητώ εγώ, αγαπητέ. Ναι. Δεν συζητώ με τρομοκράτες. Είναι ναι και δεν συζητούν. Δεν συζητώ με τρομοκράτες, αγαπητέ. Κυρία Μοιρά, εγώ δεν ονειρεύομαι αίμα στην Ελλάδα. Μία μέρα πρέπει να περάσουμε από τη λαϊκή δικαιοσύνη. Και το σερβοκούτι. Κυρία Μοιρά, πάντως να απαντήσει, δεν μας έχετε απαντήσει. Κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, ακούτε. Κυρία Μοιρά, επιτρέψτε μου. Εσείς θέλετε, όσοι φορές θέλετε, αλλά όχι να παριστάνει. Ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με άλλους τρεις εναντίον ενός, χωρίς εγώ να ξέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο στούντιο. Κάποια άλλη στιγμή με καλύτερη συνθήκη. Θα σας ρωτήσω εγώ, κυρία Μοιρά, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε. Όχι, κάποια άλλη στιγμή. Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για να διευκρινιστεί το ζήτημα. Εσείς, αυτή την κάρτα που βλέπουμε, για ποιο λόγο την τυπώσατε, ήταν ίσως. Είναι διαφημιστική κάρτα. Βιαστήκατε να τυπώσετε μία κάρτα προεκλογική πριν σας δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ήταν. Μία κάρτα για να τη διαφημίσει. Ήτανε μια δική σας, αν θέλετε, βιασύνη, χωρίς να έχετε πάρει την έγκριση του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον είχα καταθέσει την υποψηφιότητά μου, ναι. Έτσι, έπρεπε να προετοιμάσω ένα εκλογικό υλικό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Όπως θα ξέρετε, αν έχετε ασχοληθεί ποτέ με τις εκλογές στο τι γίνεται, περιμένεις πρώτα να δεις το τι θα γίνει με τις υποψηφιότητες και τι στιγμή τρέχεις. Εκεί πέρα πρέπει να βγάλεις ανακοινώσεις, πρέπει να βγάλεις. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, την είδηση όσον αφορά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αυτό βίντεο το οποίο έχουμε. Δεν το έχω δει. Κάτι άκουσα, κάποιοι δημοσιογράφοι με πήραν, αλλά ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Όχι. Η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών, η κυρία Ράικου, έχει δώσει εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης όσον αφορά το βίντεο που καλείται. Προφανώς η δημοκρατία έχει ξεκινήσει μια πολιτική. Δηλαδή, κυρία Μοιρά. Θα βγαίνει ο Κασιδιάρης και θα μπαίνετε εσείς. Είναι ξεκάθαρα πολιτική δίωξη. Εκεί έχουμε φτάσει. Τελευταία εβδομάδα των εκλογών θα μιλάμε για τα άκρα. Πολιτική δίωξη, αλλά και τα όσα εσείς ισχυρίζεστε. Πολιτική δίωξη για κάτι που υπάρχει στο διαδίκτυο εδώ και 10 μήνες, χωρίς, προσέξτε, η νενέκη του μνημονίου να έχουν καθίσει στο σκαμνί. Στο δόλιο του κατηγορούμε. Λοιπόν, ναι, αλλά και εσείς. Αν θέλουν ισότητα όπλων, και παρεμβολή εισαγγελιών, οι εισαγγελίες θα πρέπει να λειτουργούν και προς τις δύο πλευρές. Όχι προς τη μία. Λοιπόν, κυρία Στεφανίδου, πολύ ευχαριστώ που θα ξαναπούμε. Αν μου επιτρέπετε, μία τελευταία ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά την. Ταδιάνα, συγγνώμη να πω δύο πράγματα. Εμένα πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που 5 μέρες πριν από τις εκλογές, με τόσο ανοιχτά ζητήματα, καθόμαστε και συζητάμε για τα κόκκινο-μαύρα άκρα και τα κόκκινο-μπλε άκρα. Γιώργο, γιατί σε παραξενεύει, το ίδιο δεν με παραξενεύει, όχι, στεναχωριέμαι. Πριν από τις 6 Μαΐου, γιατί 20 μέρες κατά το απόψεις του κυρίου Αμυρά, σωστό κυρίου, είναι. Ακριβώς επειδή υπήρχε στο Χατζόπουλο, ο κόσμος πήγε στην αγκαλιά. Βέβαια, είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Ναι, προφανώς, είναι πολλά τα λεφτά. Επειδή υπήρχαν πολλά λεφτά, ο κόσμος πήγε στα άκρα. Είναι ένα νέο παιδί. Είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος και αυτός αισθάνεται εγκλωβισμένος, γιατί αισθάνεται τώρα ότι έδωσε επιχείρημα με τις θέσεις του στον ιδεολογικό του αντίπαλο. Γιατί ενώ ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ένα λεπτό. Προτρέπει σε ανθρωποκτονίες, απαγωγές. Δεν θα πιάνω να ψάξουμε στο YouTube τι έχει ανέβει. Άμα ψάξουμε στο YouTube. Να τελειώσω γιατί με διέκοψε. Εγώ το λόγο σαν κάνω μια παρατήρηση. Ένα λεπτό να πω αυτό που είχα. Γιατί ο κ. Καραμέρος έσπευσε την ώρα που έκανα έτσι αυτή την τοποθέτηση και είπε κάτι το οποίο το ακούω πολύ από πολλούς ανθρώπους. Ότι ποιος οδήγησε τον κόσμο εκεί. Κύριε Αποστολάκη, να το εξηγήσω κιόλας. Εσείς ήσασταν υπουργός στις κυβερνήσεις Μήτη. Δεν χρειάζεται να το όταν ο κόσμος ήταν πάνω στο ροζινεφάκι και νόμιζε ότι μια ζωή θα έχουμε λεφτά και μια ζωή μπορεί να έχουμε ακριβά αυτοκίνητα και μια ζωή μπορεί να δανειζόμαστε. Ένας κόσμος που ήταν απόκληρος στις γειτονιές, ξεχασμένος και εκτός συστήματος, πήγε στη Χρυσή Αυγή και στον κύριο Αμυρά. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η δική σας ανάλυση. Αν θέλετε να ακούσετε και τη δική μου. Νομίζω ότι εκφράζει και πολύ κόσμο. Εντάξει, ας μην αρχίζουμε. Δεν είναι προσωπικό. Ωραία, είπατε την άποψή σας, να πω και εγώ τη δική μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής και δεν είναι ελληνική. Δηλαδή, είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο όπως ήταν οι γονείς μας και οι παππούδες μας του 40. Δεν υπάρχει ελληνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ελληνογερμανική διένεξη. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρόβλημα και ευρωπαϊκός πόλεμος. Και εγώ δέχομαι απολύτως ότι στην πορεία αυτής της χώρας, την οποία η κρίση σήμερα τα έχει σκεπάσει όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τίποτα από κάποια θετικά που έγιναν, γιατί ο κόσμος είναι απελπισμένος, γιατί υπάρχουν θύματα από αυτόν τον πόλεμο. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου. Άρα έχει σκεπαστεί οτιδήποτε θετικό. Και μένει η κόλαση της κρίσης. Αλλά θέλω να ρωτήσω, μια που ο κύριος Καραμέρος έτσι είπε αυτή την άποψη και θεωρεί ότι εκφράζεται και πολλοί κόσμοι. Ναι, ξεκινώ. Σε αυτή την άποψη, τα θετικά ακριβοπληρώθηκαν. Τα θετικά ακριβοπληρώθηκαν. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, σε αυτή την κατάντια έχουν ευθύνη τα κόμματα εξουσίας. Έχουν ευθύνη τα κόμματα εξουσίας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα κόμματα που δεν άσκησαν ποτέ εξουσία και τα οποία σε κάθε προσπάθεια διαρθρωτικής αλλαγής τα κάνανε λίμπα. Τα οποία κάθε τρεις και λίγο κλείναν το λιμάνι και κάνανε τον τουρισμό. Δίκιο έχει, Σολάκη. Και δίκιο έχει, κάτι. Κάντε μου τη χάρη όμως. Όχι, ένα λεπτό. Επειδή είπε ο Γιώργος ότι είσαστε στην κυβέρνηση Σιμίτη. Το ασφαλιστικό του Γιαννίτση, μετά το 2002, δεν το έριξε ούτε το ΠΑΜΕ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Ρε παιδιά, μπορώ να τελειώσω ένα λεπτό. Όπως το λένε, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο Πασόκ τότε, ο Χρήστος, ο Πολυζογόπουλος το έριξε. Ο Πολυζογόπουλος, το Πασόκ το έριξε. Αυτή. Άρα, τις μεταρρυθμιστικές. Και για τη ΔΕΗ, ο Φωτόπουλος έριξε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Ο οποίος Φωτόπουλος ήταν Πασόκ. Το Πασόκ πλήρωσε και πληρώνει τώρα, δεν είναι. Είναι ωραίο να είσαι με τόσους πολλούς και να έχεις αντιμετωπίσει τόσους πολλούς. Αλλά δώστε μου δύο λεπτά. Θα λέγει κανείς δε έτσι όπως... και τη θέση σας. Συγγνώμη να το πω αυτό. Κυρία Αποστολάκη, μα δεν διαχώρησε τη θέση. Θα τελειώσει γιατί χειρότερος διακοψίας από μένα. Κυρία Αποστολάκη. Αλλά δεν προήλθε εκ παρθενογενέσεως στο ΠΑΣΟΚ. Και μιλάει τώρα και νοιάζεται για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους που τους προκάλεσε η δική του πολιτική. Δηλαδή δεν μας επιτρέπεται να μιλάμε, κύριε Κοτρότσο. Όχι, να εσείς δικαιούστε να είσαι ευαίσθητοι. Όχι όμως το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Λέω λοιπόν ότι εδώ κάπου το πήραμε στραβά ο καθένας. Δεν είναι η ίδια η ευθύνη, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ με την ευθύνη κάποιου άλλου ή η ευθύνη ενός ενεργού πολιτικού με την ευθύνη ενός απλού πολίτη. Αλλά κάπου αυτή η χώρα, κάποια στιγμή το έχασε. Ξέρετε κάτι, όταν το Δεκέμβριο του 2008, εγώ δεν θα υπερασπιστώ την πολιτική του Κώστα Καραμαλή, είμαι ένας άνθρωπος που με την συντηρητική παράταξη, ας πούμε, ποτέ δεν μπόρεσα να συναντηθώ. Θα συνεργαστείτε τώρα. Και δεν θα υποστηρίξω την πολιτική. Έρχεται. Θέλω να πω όμως ότι όταν το 2008 κάηκε η Αθήνα, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Μιλούσαμε για εξέγερση. Σήμερα που η βία της Χρυσής Αυγής τη ζήσαμε με αυτό το φρικιαστικό τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι η βία είτε είναι φασιστική, είτε είναι αριστερή, είτε είναι προοδευτική, είτε είναι νεοναζιστική. Κυρία Αποστολάκη, το 2008 το Δεκέμβριο μπορεί... είχε προηγηθεί μια δολοφονία. Δεν μιλάω με πολύ εύκολο τρόπο την ξεπερνάτε.
προηγήθηκε μια δολοφονία. Για δολοφόνο τιμωρήθηκε, κύριε Βασιλακή. Έπρεπε να πληρώσουν τα καταστήματα στην Αθήνα. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό. Ο δολοφόνο τιμωρήθηκε. Έπρεπε να το πληρώσουν όλοι οι αφιλέγγυοι. Αδονή, Αδονή. Δεν μιλάω. Προφανώ. Μην το λε αυτό. Γιατί σαν να δικαιολογεί τι καταστροφέ. Όχι, μην το κάνει αυτό. Είναι λάθο. Αλλά βγήκαν και μαθητέ. Είναι λάθο. Κακώ βγήκαν οι μαθητέ. Ο Λαζόπουλο και κάποιοι άλλοι τρελάνε. Πολύ κακώ κάνανε και βγήκανε. Δεν είναι τρομοκράτε. Τρομοκράτε και κουμπί. Είναι αυτοί που έκαψαν την Αθήνα. Κάποιοι στην αριστερά. Κάποιοι στην αριστερά. Αυτά λέτε και δημιουργείτε τη Χρυσή Αυγή. Δεν ακούς. Η Χρυσή Αυγή είναι δημιούργημα αυτής της νοοτροπίας. Ποτέ δεν ακούς. Αυτοί που έκαψαν την Αθήνα είναι τρομοκράτες και κουκουλοφόροι. Βγήκαν και μαθητές όμως. Οι μαθητές μεταλλαγεύονται όλα. Υπήρξε μια δολοφονία. Υπήρξε μια δολοφονία. Μην προσπερνάμε. Από τον Αλαβάνο, τον Τζίπρα και τον Λαζόπουλο τότε βγήκαν μαθητές. Βγήκαν μόνοι τους αγαπητές Σαραφείς. Αλλά αν το πρόβλημα είναι ο Λαζόπουλος. Θα ήθελα να τον Αλαβάνο να λέει να ακούσουμε τον νέο πετάει την πέτρα. Και ο Λαζόπουλος είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν πετάω ο Λαζόπουλος. Δεν έχετε κανένα νερό να σας βρει τώρα. Έλα τώρα. Έχουμε σύμπου τους ίδιους. Φτιάξαμε βίντεο για την εκπομπή. Υπάρχει τέτοια βαβούρα που δεν ακούει ότι δεν θέλω να πω ούτε για τους μαθητές. Αλλά δεν άκουσα τίποτα για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Μα κυρία Αποστολάκη. Όχι τώρα σε μένα. Λένε το 2008 ξαφνικά. Όχι, εγώ δεν μιλάω ούτε για το παιδί. Δεν ακούει ότι λέτε αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό γιατί θα σας δώσω. Ούτε για το παιδί, ούτε για αυτή την τραγική στιγμή. Μιλάω για τους κουκουλοφόρους που κάψαν την Αθήνα. Μιλάω για τα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Που στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, κύριε Κοτρότσο, σπουδάζουν τα παιδιά της μεσαίας τάξης. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Σε αντίθεση με τα παιδιά των πολιτικών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Εγώ τελείωσα και μιλάω για μένα. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν, βάζουμε μία τελεία στο θέμα της ένοπλης πάλης που ανοίξαμε με τον κύριο Αμυρά. Και μία τελεία στο θέμα της ένοπλης πάλης. Θα πάμε παρακάτω στο άλλο θέμα της επικαιρότητας. Αυτός ο θόρυβος στον κόσμο. Κοίτα, ο Αμυρά τώρα, συγγνώμη, μιλάς για έναν κύριο για τον οποίο θα διενεργηθεί προκατερκτική εξέταση. Επικροτείς και εσύ την ένοπλη πάλι, Γιώργο Καραμέρα, δεν καταλάβω. Αν σου ακούγονται καλά στο μυαλό του, εδώ ο κύριος Μπαλάφας είπε ότι πρόκειται για ένα παρανοϊκό. Τατιάνα μου, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Έτσι, βλέπει πράο κύριε με αυτός που είναι το σύστημα. Γιατί είναι πιο ωραίο Χρυσή Αυγή. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Είναι αυτό που καταντήσαμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Πάμε να δούμε μια τώρα και την άλλη. Μια παρατήρηση, παρακαλώ. Πάμε πολύ. Να δούμε. Προς επίρρωση είναι αυτού που λες. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο, είναι θέμα μέγα. Ναι. Αυτό που δεν είναι θέμα είναι η κοκορομαχία Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ οι οποίοι μπορεί να κληθούν στις 18 του μηνός να κυβερνήσουν. Δεν χρειάζεται να βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου τώρα. Τώρα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος φαντασιώνεται κάτι τέτοιο. Ότι μπορεί να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Θα κληθούν. Μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι εάν γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση, βεβαίως. Αυτό παραλίγο δεν υπάρχει μέσα στα ενδεχόμενα. Δεν θα μιλήσουμε. Είπατε δεν θα μιλήσουμε. Λοιπόν, μιλήσω, όχι, θέλω θα ήθελα να δούμε το άλλο κάποια θέμα. Κάποια στιγμή όταν θα μου δώσει το λόγο θα να πω για τρία πράγματα. Ξανά. Πάμε για σιδιάρι τώρα. Πού το ξέρεις. Αφού τι δουλειά κάνει αυτό και εγώ αυτή τόσα χρόνια. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας, κατατέθηκε μήνυση από τον κύριο Κασιδιάρη, έκανε και δηλώσεις στις κάμερες. Πάμε να δούμε τι είπε. Λοιπόν, την προσοχή σας παρακαλώ, έτσι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, προσέρχομαι σήμερα στην εισαγγελία για να καταθέσω μήνυση κατά της κυρίας Κανέλη για απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση και της κυρίας Δούρου ομοίως, κατά του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα για την παράνομη κατακράτησή μου, κατά του κυρίου Δελατόλα για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, θα ζητήσω την άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου αυτού καθώς και της κυρίας Ράικου για να δει ο ελληνικός λαός αν πράγματι πραγματοποιήθηκε αυτός ο διάλογος κατά τον οποίο ένας δημοσιογράφος αποκαλούσε μια εισαγγελέα Ελένη μου. Τότε θα μιλάμε για βάναυση προσβολή του θεσμού της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ. Για τον Αντώνη. Κύριε Παλάφα. Μήνυση κατά της κυρίας Δούρου. Δεν ασχοληθώ με τον Κασιδιάρη τώρα, προστεύω να πούμε. Και αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου, ωστόσο, είναι εξέχον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα. Όχι, νόμιζα ότι θα γινόταν διάλειμμα τώρα. Δεν σας άκουσα. Ναι. Έχει καταθέσει μήνυση και εναντίον της κυρίας Δούρου. Θα επιληφθεί, υποθέτω, η δικαιοσύνη όταν γίνονται δηλώσεις. Το πολιτικό ζήτημα όμως είναι σαφές. Θέλω να πω λοιπόν κάτι για την Χρυσή Αυγή. Με έκπληξη, ας με παρακολουθώ και μου έκανε εντύπωση και η κυρία Αποστολάκη, το λέω ευθέως, και ως εκπρόσωπος και προσωπικά,
αυτός ο συμψηφισμός και όχι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Απροκάλυπτη και... από μένα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Μπαλάφα, να σας προλάβω. Με συγχωρείτε. Τη Χρυσή Αυγή την καταδικάζω απροκάλυπτα πριν το γεγονός του τραμπουκισμού. Πριν τον άγδιο ξυλοδαρμό της κυρίας Κανέλη. Και την Όχι, με συγχωρείτε. Δεν κάνω συμψηφισμό. Λέω το εξής, ότι οι προπυλακισμοί, ξέρετε κάτι, πριν από τώρα δύο χρόνια, με συγχωρείτε, ένα λεπτό, πριν από λίγο, βροθοκοπήσανε τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε. Και ακόμα δεν βρήκανε που είναι, γιατί δεν τον βρήκανε. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι τα ξυλοδαρμοί, τα γιαουρτώματα, οτιδήποτε γίνεται στα μέρα του πολιτικού κόσμου, κύριε Παπαδοστολάκη, είναι καταδικαστέο. Προφανώς είναι. Αλλά δεν υπόθηκε από όλους. Προφανώς, βεβαίως. Και πρώτα απ' όλα από εμάς. Δεν το έχω ακούσει τόσο καθαρά. Ήταν τη φάση που ιδιωτεύατε. Δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, μπορώ, κύριε Αντσεβανίδου, να μιλήσω κι εγώ επιτέλους. Έχετε το λόγο, να μιλήσω επιτέλους. Διότι εδώ δεν έχουμε μια αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο άλλο. Δεν είναι η αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟ κλπ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το αντισύριζα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Καλό ή κακό. Αλλά εσείς το βλέπετε έτσι. Έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Υπάρχουν και ψύχρεμες φωνές. Τη γνώμη μου, λέω, κύριε Καναμέ. Να μιλήσω και λίγο σε κολόγος πράσινος. Μετά από πολλή ώρα λέω τη γνώμη μου. Αλλά κοιτάξτε, έχω μια ευαισθησία στο ζήτημα. Δεν διακόπτω σκόπιμα κανέναν και θα ήθελα να κλείσω. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή αποκαλύφθηκε μέσα σε μια εβδομάδα όταν βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Αποκαλύφθηκε μέσα σε μια εβδομάδα για αυτό που ακριβώς ήταν. Μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Η οποιαδήποτε σχέση παρόμοιο, ετούτο, εκείνο κλπ. Ανεξάρτητα αν εγώ καταδικάζω και τα άλλα, δεν έχουν καμία σχέση. Πρόκειται για μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Για οπαδούς του Χίτλερ, κατά τη γνώμη μου. Και σαν έτσι λειτουργήσαν, έτσι λειτουργούν με τους φασιστικούς χαιρετισμούς, με τη στρατιωτική εκπαίδευση, με τα ηγέρθητη και όλα τα άλλα. Οι άνθρωποι είναι φασίστες, ναζιστές και σαν τέτοιους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε και ο ελληνικός λαός και πιστεύω ότι έτσι θα τους αντιμετωπίσει και στις εκλογές. Εγώ είμαι υπέρ του να τους δείχνεις, δεν είμαι υπέρ της διοικητικής απαγόρευσης, να εξηγούμεθα, η δημοκρατία έχει αντοχές και γι' αυτό φάνηκε κιόλας ότι μόλις βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, οι άνθρωποι έδειξαν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Με αυτή την έννοια, εγώ όπως εκλαμβάνω ορισμένες συμπεριφορές, ένας συμψηφισμός με άλλα αρνητικά επίσης φαινόμενα δεν έχει καμία σχέση κατά την γνώμη. Όσο μας αφορά, εμείς έχουμε επιλογή μη βίας. Η ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, την οποία εκφράζω και εκφράζουμε, είναι ταγμένη ενάντια στη βία για την επίτευξη πολιτικών στόχων και κοινωνικών στόχων. Και έχουμε πληρώσει και τίμημα γι' αυτό. Είμαστε με επιλογή μη βίας. Διότι η βία δεν είναι μόνο ακροαριστερή που λένε ή τρομοκρατική αριστερή σε εισαγωγικά, είναι και ακροδεξιά. Και στην Ελλάδα, και στην Ιαπωνία, και στην Ιταλία κτλ. Κόκκινη και μαύρη. Η πολιτική βία, η βία για την επίτευξη, η όποια βία και από οπουδήποτε για την επίτευξη πολιτικών και κοινωνικών στόχων, για μας είμαστε ενάντια κατηγορηματικά. Και το έχουμε δείξει. Όχι τώρα που τα πράγματα είναι αυτά που είναι, που έχουμε μια κοινοβουλευτική. Λοιπόν. Χθες έγιναν τα εγγένεια του εκλογικού περιπτέρου της Χρυσής Αυγής στα Νολιώσια. Και ο κύριος Κασιδιάρης είχε υποδοχή ήρωα εκεί στην περιοχή. Σαν πολύ δεν κουβεντιάζουμε όμως για αυτούς. Για ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν σήμερα ότι είναι θαυμαστές του καθεστώτος του Γιώργου Παπαδόπουλου, της 7χρονης δικτατορίας, ξέρετε γιατί του ναζισμού και του Χίτλερ, πολύ. Που χαιρετούν. Επειδή έχω ρεπορτάζ. Συγγνώμη, τόσο πολύ, επειδή έχω ρεπορτάζ. Γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ακόμα πως ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αφενός τους ψήφισε, αφετέρου υπάρχει και κάτι άλλο. Στο διαδίκτυο πήρατε χαμπάρι τι έγινε μετά το περιστατικό με τη Λιάνα Κανέλη. Εγώ πάντως ξέρετε κάτι. Πήρατε χαμπάρι πώς ήταν αυτοί που επικροτούσαν τη βία εναντίον μιας γυναίκας. Δεν με νοιάζει σε ποιο κόμμα ανήκει η Λιάνα Κανέλη. Δεν με νοιάζει ποια είναι, δεν με νοιάζει αν τους αρέσει, δεν τους αρέσει, αν τους εκνευρίζει, δεν τους εκνευρίζει. Είναι μια γυναίκα. Εγώ πάντως να σας πω κάτι. Να σας πω ότι ένας κάτι. Ένας άνθρωπος είναι. Ένας άνθρωπος, ό,τι και όχι, να είναι. Όχι, είναι γυναίκα. Και άντρας όχι, να θα δεχόταν αυτό το όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Δεν θα ήταν το σοκ το ίδιο. Να σας πω κάτι, μια κουβέντα μόνο να πω. Θα ήθελα μετά το βίντεο. Για αυτό το θέμα, μετά το βίντεο. Φάνηκε ποτέ άλλοτε
ένα απλό χαστούκι δεν κατάφερε να αφυπνίσει τόσες χιλιάδες για να καταλάβουν επιτέλους πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε αυτούς που μας διασύρουν τόσα χρόνια σαν λαό, αλλά και σαν ανθρώπους τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω όσους Έλληνες μας συμπαραστάθηκαν το τελευταίο διάστημα με συγχαρητήρια μηνύματα, με τηλέφωνα να μας λένε τι χρειάζεστε, είμαστε στο πλευρό σας. Με ένα απλό χαιρετισμό, γιατί το μεγαλύτερο πράγμα σε αυτόν τον κόσμο είναι να βλέπεις για πρώτη φορά ανθρώπους που δεν τους ήξερες ποτέ και να σου λένε ότι σε θεωρούν δικό τους. Σας ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Η Χρυσή Αυγή θα προχωρήσει βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στη δύναμη που της δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα για αυτό το θλιβερό σκηνικό το οποίο στήθηκε πριν από μερικές μέρες. Το μόνο που έχω να πω, και χαίρομαι που είναι εδώ και τηλεοπτική σταθμή επιτέλους, αυτοί βέβαια ήρθαν επειδή θεωρούν ότι η Χρυσή Αυγή πουλάει. Τόσα χρόνια που ήμασταν στο περιθώριο και μας πολεμούσαν, δεν είχαν κάνει την κίνηση να πατήσουν ποτέ σε μια πολιτική εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό το λόγο και τους έχει καταδικάσει ο ελληνικός λαός. Αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ότι αύριο το πρωί, διότι αυτές τις δύο ημέρες η εισαγγελία ήταν κλειστή, θα μεταβώ επιτέλους στην εισαγγελία με τον δικηγόρο μου και θα κάνω χρήση παντός νομίμου δικαιώματός μου. Και θα μηνυθεί και η Κανέλη που τόλμησε τόσο χυδαία να μας εξυγρίσει στον αέρα και να μου επιτεθεί απρόκλητα. Θα μηνυθεί και η κυρία Δούρου για συκοφαντική δυσφήμιση, διότι δεν είναι δυνατόν σε προεκλογική περίοδο να λες ότι ένα κόμμα θα πάει τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Και ποιοι μιλάνε βέβαια, αυτοί που είναι 100% υπεύθυνοι για το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το χάλι. Θα μηνυθεί βεβαίως και ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα, διότι πράγματι αποπειράθηκαν να με κλειδώσουν μέσα στο στούντιο και να μην μπορώ να βγω. Και αυτό βέβαια είναι το κακούργημα της παράνομης κατακράτησης προσώπου. Θα μιληθεί λοιπόν και αυτό το κανάλι και χαίρομαι που μου δίνεται η δυνατότητα να μηνύσω επιτέλους όλους αυτούς που μας διασύρουν κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως θα στραφούμε και εναντίον της εισαγγελίας για παράβαση καθήκοντος, διότι αυτός ο δημοσιογράφος ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο και μιλούσε σε μια εισαγγελέα σαν να είναι προσωπική του φίλη, δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα, δεν είναι αρεοπαγήτης, για να αναγγέλει δημόσια ότι θα υποστώ δίωξη χωρίς να το έχουν κάνει αυτό πρώτα οι αρχές. Αντελήφθη με όλα αυτά τα περιστατικά ο κάθε Έλληνας σε ποια χώρα ζούμε, όταν για να κινητοποιηθεί ένα περιπολικό, και να φύγει από το τμήμα να πάει σε ένα συμβάν, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον νεκρό. Τη μέρα εκείνη, για το τίποτα, για μια στημένη σκηνή, μόνο στο δικό μου σπίτι πήγαν 10 περιπολικά. Άσε όλους τους γύρω δρόμους που οδηγούσαν στο σπίτι μου που τους είχαν μπλοκάρει, άσε όλα τα κατατόπους γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εφόσον η αστυνομία μας έχει τη δυνατότητα να στείνει άμεσα με το τηλεφώνημα ενός δημοσιογράφου τόσο τρομερές επιχειρήσεις, ενδεχομένως να είμαστε και σε καλά χέρια. Απορεί κανείς για ποιο λόγο έχουμε καθημερινά τόσους νεκρούς από την εγκληματικότητα, τόσες ληστείες, τόσα θλιβερά γεγονότα. Λοιπόν, να περάσουμε στην ουσία του πράγματος. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Πράγματι, το δήλωσα και στην ανακοίνωσή μου, το περιστατικό εκείνο ήταν σκηνοθετημένο. Το είχα πει στον Παπαδάκη από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, όποιος την παρακολουθούσε. Του λέω: κύριε Παπαδάκη, μην περιμένετε να παίζουμε ξύλο μέσα στο πλατό, παρόλο που γνωρίζω ότι αυτό θα σας ανέβαζε τα νούμερα της τηλεθέασης. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο. Σημασία έχει ότι αυτό δεν τους έβγαινε και στο τέλος μεταχειρίστηκαν αυτά τα δόλια μέσα για να με εξοργήσουν, την ώρα που αναφερόμουν σε ένα περιστατικό, αναφερόμουν σε ένα θέμα εντελώς άσχετο. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο, αναφερόμουν στα ελληνικά ενεργειακά κοιτάσματα, στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στη λεκάνη του Ηροδότου, σε ένα θέμα μείζων, στο οποίο πραγματικά μόνο η Χρυσή Αυγή αναφέρεται. Και γιατί έχουν πονέσει αυτοί τόσο πολύ? Γιατί ξέρουν ότι με τις αλήθειες που λέμε και με τις προγραμματικές μας θέσεις, είναι βέβαιο πως όλοι οι Έλληνες πλέον, τώρα που αποκτήσαμε φωνή, θα καταλάβουν ότι πραγματικά είμαστε μια πολιτική δύναμη ευθύνης, μια δύναμη που αγωνίζεται για εθνική ανεξαρτησία, η μόνη ικανή πολιτική δύναμη να βγάλει την Ελλάδα από αυτό το τεράστιο αδιέξοδο που μας έχουν οδηγήσει όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή, Πατρίδα, τιμή,
ήθελα να σταθώ στην κατάσταση που αντιμετωπίσαμε προεκλογικά και μετεκλογικά μέχρι σήμερα. Το σύστημα εξουσίας είχε ακολουθήσει μία τακτική προεκλογικά. Έλεγε ότι θα μας υβρίζουν κάθε μέρα, θα μας λασπολογούν κάθε ώρα, δεν θα μας δίνουν ποτέ το δικαίωμα να απαντήσουμε. Τράβηξαν για ένα μήνα αυτή την τακτική. Το μόνο που ακούγατε στα κανάλια για τη Χρυσή Αυγή πριν τις τελευταίες εκλογές ήταν «Φασίστες, νεοναζί, ευθύνονται για τις σφαγές στο Δίστομο και στα Καλάβρητα». Τι πέτυχαν όλα αυτά? Να πάρουμε υψηλά ποσοστά στο Δίστομο και στα Καλάβρητα. Να αποδειχθεί ότι ο ελληνικός λαός δεν μασάει κουτόχορτο και είναι δεδομένο πως στέκεται στο πλευρό αυτών που υβρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο από το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας. Την επόμενη μέρα των εκλογών, λοιπόν, συγκεντρώνονται οι επικοινωνιολόγοι τους και βάζουν μπροστά άλλη τακτική και λένε «Θα τους βγάλουμε στο φως και έτσι θα φανεί ότι δεν έχουν πρόγραμμα, ότι δεν έχουν πολιτικές θέσεις, ότι δεν έχουν να πούν απολύτως τίποτα, ότι δεν έχουν στελέχη με κάποιο ειδικό βάρος για να αντιμετωπίσουν όλους τους υπόλοιπους του πολιτικού μας φάσματος». Τι απεδείχθη με αυτή την τακτική? Αυτό που θα σας πω τώρα μου το είπε δημοσιογράφος μεγάλου αθηναϊκού σταθμού, δεν θέλω για ευνόητους λόγους να αποκαλύψω το όνομά του. Και μου το είπε στις πρώτες μέρες των εμφανίσεών μας, όταν είχα πάει με τον Ηλία τον Παναγιώτερο στην εκπομπή του Ευαγγελάτου στο Sky, η οποία ήταν μια παγίδα στην οποία έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Λοιπόν, μία κουβέντα. Yeah. Εγώ θέλω να πω, γιατί στο κοινό σας είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί κινηματογραφόφιλοι. Θέλω να τους πω να αναζητήσουν την ταινία «Μαθήματα Αμερικάνικης Ιστορίας». Ναι. Να δουν αυτή την ταινία. Για να δουν πού αυτές οι οργανώσεις, πού οδηγούν. Ποιος είναι ο επίλογος. Μάλιστα. Γιατί είναι τρομακτικό το ρόλο. Θέλω να πάμε λίγο στο τέλος και και το τελευταίο θέλω να πω. Θα σχολιάσω κατά. Ένα τελευταίο. Ναι. Ακούστε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Δεν είναι όμως η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία πεπλανημένη είναι εκεί. Που έδωσε αυτό το ποσοστό, το υπερβολικό ποσοστό που μας ξάφνιασε τόσο οδυνηρά όλους, είναι άνθρωποι οι οποίοι εξέφρασαν με έναν πολύ έτσι αυθόρμητο τρόπο την απελπισία, το θυμό τους, την αγανάκτησή τους. Εγώ είμαι βέβαιη ότι αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα που το πραγματικό προσωπείο αποκαλύπτεται και οι μάσκες πέφτουν. Είμαι βέβαιη ότι αυτή θα πέσουν τα ποσοστά. Θα το ξανασκεφτούν. Είμαι βέβαιη ότι θα το ξανασκεφτούν. Η κυρία Αποστολάκη μεταφράζει την επιθυμία της σε πραγματικότητα. Ναι. Εγώ βάζω και στοίχημα ότι δεν θα πέσουν τα ποσοστά. Σε αυγή καθόλου. Νομίζω θα πέσουν πολύ λίγο. Νομίζω και εγώ το ίδιο. Θα συμφωνήσουμε. Διότι χάνουμε την ουσία, Τατιάνα μου. Μιλάμε στα κανάλια και έχουμε φύγει από την κοινωνία. Σας διαβεβαιώ ότι στην κοινωνία οι 7 στους 10 είναι υπέρ της πράξης του κυρίου Κασιδιέρη. Και αν αυτό επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Αν αυτό επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Δεν θέλω να το πιστέψω. Θα κάνουμε εκπομπέ με σιδερογραφία μετά τις εκπομπές. Δεν θέλω να το πιστέψω. Και εγώ δεν το ήθελα. Για την οικονομία. Έχασαμε να πω δύο κουβέντες όμως. Ένα στοιχείο του ρεπορτάζ. Γιατί δεν ήταν Αλιώσια. Το Άνω Αλιώσια, που είναι μια απολύτως δημοκρατική περιοχή, η Χρυσή Αυγή πήρε 14%. Α, γι' αυτό φτιάξανε και. Να σας πω, μισό λεπτό. Είναι μια δημοκρατική περιοχή, απολύτως. Υπάρχει όμως το πρόβλημα της μετανάστευσης. Μισό λεπτό, υπάρχει κάτι ακόμα. Δεν μ' άφησε. Μου πήρε το λόγο, μα δεν έχω μιλήσει. Είναι πυρηνάρχης. Ακούστε με, είναι ενδιαφέρον. Είναι πυρηνάρχης, λοιπόν, νομίζω, ένας γιατρός, ο οποίος κάνει δωρεάν εξετάσεις σε κάποιους από τους κατοίκους εδώ και πολύ καιρό. Και αυτός και η γυναίκα του, νομίζω, είναι γιατροί. Ελλείψη, λοιπόν, θεσμών και λειτουργιών του κράτους, πάει η Χρυσή Αυγή. Και η Χρυσή Αυγή αυτό έχει, είναι ένα φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί από δύο πηγές. Η πρώτη πηγή είναι το μεταναστευτικό, φυσικά, όπου το ελληνικό κράτος και διαχρονικά η κυβερνήση και το Πασόκ και η Δημοκρατία τα κάναν θάλασσα. Και μπορεί να φώναζα εγώ, παιδιά, θα φτάσουμε να μας κυβερνούν οι Ναζί. Ακραίο με ανέβαζαν, ακραίο με κατέβαζαν. Γιατί φυσικά ο άλλος, όταν φοβάται να ζει στον Άγιο Πεντελεήμονα, πολύ που τον νοιάζει αν η Χρυσή Αυγή είναι Ναζί ή όχι. Δηλαδή στο λαό δεν του είχε και το δεύτερο. Δεν ήταν ποτέ στο λαό. Ποτέ. Δεν ήταν ποτέ. Δεύτερο. Ποτέ δεν ήταν. Αδελφά κόμματα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Η δεύτερη πηγή. Όχι. Η δεύτερη πηγή. Ποτέ δεν ήμασταν ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο λαό. Αυτή είναι Ναζί, δεν έχουν καμία σχέση. Όμως, η δεύτερη πηγή. Δεν είπα αυτό, διαθελώ τα λόγια του. Η δεύτερη πηγή. Εσύ του ζήσε καλά. Θέλω να πω ότι θέλω και στο δέσει. Η δεύτερη πηγή ήταν η πλατεία των αγανακτισμένων. Διότι εκεί, Τατιάνα μου, έγινε ένα κομβικό λάθος. Το δεύτερο μεγάλο λάθος της δημοκρατίας μετά τον Δεκέμβριο του 8. Ξεκίνησε ο Δεκέμβριος του 8, φώναζε ο Λαβάνος, ο Τσίπρας και ο Λαζόπουλος. Άστε τα παιδιά να κάψουν την Αθήνα! Δεν πειράζει! Να ακούσουμε τα παιδιά, λέει ο Αλαβάνος. Ακόμα και αν κατά. Δεν είπε ο Αλαβάνος την έτσι. Να ακούμε τα παιδιά ακόμα και αν κατάνε πέτρα. Δεν το είπε. Να ακούμε τα παιδιά ακόμα και αν κατάνε πέτρα. Δεν παίρναν οι καθηγητές τα παιδιά από το λίγο γυμνάσιο. Και πηγαίναν στα αστυνομικά τμήματα που τα καίγανε. Εγώ πήγαινα.
ο κ. Κοτρότσος, όχι υπονομαστικά, σαν δημοσιογραφικός κόμμας εννοώ, δεν εξεθίαζε τους νέους να ακούσουν το μήνυμά τους. Όχι όλοι πρώτον, οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, οι περισσότεροι, άστα αυτά, οι περισσότεροι. Όχι οι περισσότεροι, είπα, δεν είπα όλοι. Οι περισσότεροι, αν διαφωνείς ότι πρέπει να ακούμε τα παιδιά. Εγώ είμαι με τον Πλάτωνα και το βιβλίο 4 της Πολιτείας που ο Σοκράτης λέει τι πρέπει να κάνουμε στα παιδιά που πετάνε πέτρες. Αλλά μην ανοίξουμε, μην ανοίξουμε. Εγώ παραπέμπω στον Πλάτωνα και στην Πολιτεία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Το δεύτερο ήταν πλέον αγανακτισμένο. Εκεί, Τατιάνα, τι έγινε, άρχισε. Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Να καεί το μπουρδέλο έχει η Βουλή. Δίκιο. Ωραία, έχει δίκιο, ωραία. Να καεί η Βουλή. Καλά, Χρυσή Αυγή, δεν έχει σχέση βουλή, με αυτό τώρα. Η Τατιάνα μου. Κάποιο θα έρθει. Βαϊμάρι, ή θα έρθει ο Στάλιν που είναι από εδώ, ή θα έρθει ο Χίτλερ που είναι από εκεί. Διαλέξτε. Όταν λέτε Στάλιν, άρα λοιπόν. Λέει μια όψη της αλήθειας. Άρα λοιπόν, να επανέλθουμε στον πραγματικό κόσμο. 38 χρόνια διαφθορά στο πολιτικό. Να επανέλθουμε στον πραγματικό κόσμο. Εάν αγαπάμε τη δημοκρατία μας, ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Εάν αγαπάμε τη δημοκρατία μας, πρέπει να την προασπίσουμε. Και δεν θα την προασπίσουμε με σφαλιάρες, ούτε ανάνανδροι. Φτιάχνοντας τους θεσμούς γυναίκες. Και το πολιτικό σύστημα. Θα προασπίσουμε τη δημοκρατία μας. Φτιάχνοντας θεσμούς. Φτιάχνοντας επιτέλους αυτό το κράτος. Αυτό είναι το στίχημα που έχουμε μπροστά μας. Και με τα ίδια διεφθαρμένα υλικά ή με διαφορετικά. Και όλοι αυτοί που χαίρονται για τη σφαλιάρα του Κανέλη. Με τα ίδια διεφθαρμένα υλικά. Που εμένα μου έχει πει τα τρεις χειρότερα από ό,τι έχει πει στον Κασιδιάρη και κυρία Κανέλη και κυρία Δούρου. Αλλά δεν σκόρπιζα να τις βαρέσω. Σωστό. Λοιπόν, δεν το συζητάω. Γιατί ακούω κάποιου λένε μα του παιδί θα πάει την Ελλάδα 500 χρόνια πίσω. Εμένα μου έχουν πει τρεις χειρότερα. Έπρεπε να σηκωθώ να δέρνω, να μπαίνω σε κάθε στούντιο με συνδεδροδρομίε. Εσύ χρησιμοποιεί λεκτική βία, φωνάζει. Αλλά ακούω η φωνή με διακόπτη. Γιατί και λεκτική βία είναι βία. Αλλά ακούω όμω για διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ που φταίει. Άμα καίνει κουκουλοφόρη την Αθήνα, το καταδικάζουμε σαν τη γάτα. Άμα τρέχουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι στα δικαστήρια, Τατιάνα, μου τα έχω δει εγώ αυτά, για να προασπίσουν να μένουν έξω, μην τα πιάνουν τα παιδιά τα κακόμοιρα κτλ., είναι εντάξει. Άμα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει και έχει προασπίσει τον ξηρό στο δικαστήριο και 17 Νοέμβρη, είναι ελευθερία του λόγου. Για φαντάσου να πει ένας βουλευτής να προασπίσει τον Κασιδιάρη, θα γινότανε. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Σωστό. Εγώ δεν δικαιολογώ τον Κασιδιάρη. Λέω όμως, έχουμε φτάσει σε μια χώρα που ασχολούμαστε 10 μέρες για τη σφαλιάρα του Κασιδιάρη. Πρόσεξε. Αλλά δεν ασχοληθήκαμε με τον ίδιο τρόπο για τους κουκουλοφόρους των εξαρχείων που παίρνουν όπως τους πολιτικούς και τους πετάνε μολόταφ και γιαούρια και πέτρες. Αυτό δεν έχει σημασία γιατί είναι αριστερά. Τώρα μόνο η Χρυσή Αυγή έχει σημασία. Η αριστερά, όμως, άρα εδώ κλείνω. Άρα εδώ είναι η υποκρισία του συστήματος. Και φυσικά η βία δεν έχει χρώμα. Όσο καταδικαστέα είναι η βία της Χρυσής Αυγής. Σημειωτέων αναλογικά πολύ λιγότερη από τη βία της άκρας αριστεράς. Εμένα μπορεί να πεις που βρήκε η Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα λεφτά. Κάτι ουσιαστικό. Άκου λίγο. Για συνεννοούμε. Όλα αυτά τα λεφτά για αυτή την οργάνωση. Μπορείς να μου πεις, όταν λέγαμε να έρθει το άσυλο για να μην μπαίνουν οι κουκλοφόροι να καίνουν το πανεπιστήμιο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που δεν ήθελε να έρθει το άσυλο και δεν ήθελε ποτέ να πιάμε τους κουκλοφόρους. Για να τα λέμε όλα. Γιατί τα καταδικάζει ο κ. Μπαλάβας εδώ, αλλά μόλις πάμε να πιάσουμε κουκλοφόρο, πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ μην πιάσει τα κακόμενα τα παιδιά. Να τα λέμε όλα τώρα. Όσο αφορά το βίντεο του Ζίζεκ στο Twitter, γίνεται το χάμο, να σας πω και ευχαριστώ πολύ. Α, εγώ θα ανεβάσω σε λίγο στο Twitter. Συγγνώμη. Γιώργο, θα ανεβάσω σε λίγο στο Twitter τα βίντεο πρέπει που λες. Πρέπει να απαντήσει και... ο κύριος Μπαλάβας. Ναι, και στα δύο μνημόνια. Ναι, και στη Βουλή τα είπα. Θα τα θυμίσω. Ανακάλυψη έκανες. Παρακαλώ. Ανακάλυψη έκανες. Παρακαλώ. Ανακάλυψη έκανες. Στη Βουλή ήταν. Όχι, γιατί δημιουργήθηκε κατά άκρα. Αλλά ο Ζίζεκ που φώναξε ο Τσίπρα. Λέει μπράβο στον Ροβεσπιέρο. Και πάμε να κόψουμε λαιμούς για να πάμε την εξουσία. Επειδή ο Καραμέρος μιλάει και σαν δημοσιογράφος και σαν υποψήφιος, θέλω χρόνο όμως μετά. Ναι. Μετά τον κύριο Μπαλάφα. Να τα λέμε όλα πάντως. Κύριε Μπαλάφα, παρακαλώ. Θέλω χρόνο. Έχετε το λόγο, γιατί μετά από αυτά που ακούστηκαν, λογικό είναι να απαντήσετε. Θέλω όμως να με βοηθήσετε να πάμε και στο επόμενο θέμα. Έχουμε άλλο ένα θέμα. Πολύ καθαρά. Δηλαδή, η βία είναι ένα φαινόμενο, εγώ το είπα και προηγούμενα, καταδικαστέο. Η βία για την προώθηση πολιτικών κοινωνικών στόχων είναι άνευ δευτέρου λόγου καταδικαστέο από τη δική μας πλευρά. Εμείς δεν έχουμε επιλογή βίας, να εξηγούμεθα. Άκουσα κάτι για πυρκαγιές, κουκουλοφόρους κλπ. Δεν με αφορούν. Ορισμένα... Όταν θα καταλάβουν ένα πανεπιστήμιο κουκουλοφόροι, να μπει η αστυνομία, να πιάσει να μην μπει. Θα έχουν καταργήσει τα μάτια. Αφού υπάρχει νόμος. Μα δεν θέλουν τον νόμο, είπατε να τον εφαρμόσουν. Θα έχουν καταργήσει τα μάτια. Σήμερα επισκέφτηκε την Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας πάντως. Συνεχίζω λοιπόν ότι με δεδομένο αυτό λοιπόν θέλω να πω
ότι έχει μεσολαβήσει μια εκλογική μάχη της 6ης Μαΐου. Όλα αυτά πολλά ή τα περισσότερα, σχεδόν όλα από αυτά που λέγονται, τι έγινε το Δεκέμβριο μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, τι έγινε τότε, τι έγινε τι άποψη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λαϊκιστής, λαοπλάνος, κουκουλοφόρος, τίποτε. Κριθήκαν στις 6 Μαΐου. Θα ξανακριθούν όμως. Κριθήκαν στις 6 Μαΐου. Και κριθήκαν στις 6 Μαΐου και είχαμε πτώση 30 μονάδων του ενός κόμματος και 20 μονάδων. Λόγω του των μνημονίων πέσανε. Κύριε Μπαλάφα, να μαθαίνει. Άλλο λέω. Όλα αυτά όμως, η προπαγάνδα αυτή γινόταν και τότε. Αυτό δεν σας έχει βάλει ένα μυαλό. Αυτό θέλω να πω. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει οτιδήποτε μπορούμε να συζητήσουμε και διαλέξεις περί βίας, αλλά θέλω να πω μισή κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή ακόμα. Κάντε τις διαφήμεις κι εσείς. Για τη Χρυσή Αυγή, όχι ακόμα. Μα όσο το συζητάμε, εγώ θέλω να μείνω στο χαρακτηρισμό, γιατί δεν τον ακούω το χαρακτηρισμό. Πρόκειται για εγκληματική, ναζιστική οργάνωση. Ποιοι την ακολουθούν όμως είναι το θέμα. Αυτό δεν βλέπετε. Την οποία ο επικεφαλής... Απλοί άνθρωποι την ακολουθούν. Δεν είναι ούτε εγκληματίες ούτε ναζιστές. Αυτό ήθελα 500.000 άνθρωποι. Μπορώ δεν έχουν καταλάβει την ψηφίζουν. Δεν έχουν καταλάβει την ψηφίζουν. Μαζί σας είμαι. Δεν έχουν καταλάβει την ψηφίζουν. Γι' αυτό και εξέφρασα εγώ αυτή την ελπίδα. Ένα λεπτό. Να συνεχίσω. Γιώργο μου, την πρώτη φορά δεν κατάλαβα. Τώρα στη δεύτερη κάλπη, επειδή ξέρουν τι είναι η Χρυσή Αυγή πλέον, θα είναι μια πιο συνειδητή επιλογή αν συμβεί. Με σταματάνε γυναίκες στον δρόμο, γυναίκες. Και μου λένε γιατί είστε αντίθετες πράξεις, καλά τις έκανε. Λοιπόν, και λέω, κυρία μου, να δεν είναι εσάς. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω. Όποιος το αισθάνεται αυτό, να καταλάβει. Ποιος φταίει, θα πω μια κουβέντα. Μισοραφή. Η Λιάννα Κανέλη. Κατά 80% Κατά 80%. Νομίζω ότι παρακάμπτεται και αγνοείται. Δεν είναι έτσι. Εγώ σου λέω κατά 80% δημοσιογράφοι. Άφησε με λοιπόν. Κατά 20% πολιτική. 5 κουβέντες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχω τη φωνή μου και δεν μπορώ να. Δεν ολοκλήρωσε ο κύριος Μπαλάφα. Θα ολοκληρώσουμε. Θα πάμε σε break και θα μιλήσετε μετά. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Μπαλάφα. Λέω λοιπόν. Και εγώ υποψήφιος με κάποιο κόμμα για να μπορώ να μιλάω. Γιατί αλλιώς ο Καραμέρος μιλάει με δύο ρόλους. Με δύο ρόλους μιλάει ο Καραμέρος. Θα διαλέξω. Ναι, αγαπητή μου Τατιάνα, δεν ήρθα εδώ πέρα. Θα καθόμουν επάνω τότε. Θα καθόμουν εδώ. Μιλήστε, κύριε Μπαλάφα. Έχετε κάνει εξαιρετικά εύστοχες παρεμβάσεις. Όχι, δεν είναι για να κάνω παρεμβάσεις. Να δίνω πάσα στον Άδωνη. Τέσσερα, μην έχει παράπονο. Εγώ σε έχω ακούσει προσεκτικά τόσα χρόνια. Κάτσε. Αλλού, όπως σε ακούω που κάνει αντιμνημονιακό αγώνα όλο το χειμώνα. Πάμε στον κύριο Μπαλάφα. Σε άκουγα όταν ήσουν σε διάφορα πόστα, σε ακούμε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω και πάλι. Πάμε σε break και τα. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να προβάλλουμε, επειδή έχουμε 10 λεπτά έχουν απομείνει μέχρι να κλείσουμε, θέλω ένα σχόλιο, κύριε Μπαλάφα, από εσάς, για τα σποτάκια αυτά της ΟΝΕΒ, τα οποία έχουν συζητηθεί. Εγώ έλεγα, θα μου λέγατε για την επίσκεψη σήμερα στη Γάδα του Τσίπρα, λέγω, θα μου λέγατε, και την άποψή μας για την αστυνομία. Όχι για τα, για που την αγαπήσατε την αστυνομία ξαφνικά. Πάντα σεβόμαστε. Πάντα σεβόμαστε. Όσο πλησιάζει την καρέκλα, αλλάζει γνώμη. Τη αστυνομία και του αστυνομικού. Όσο πλησιάζει την καρέκλα, πάντα σεβόμαστε το ρόλο τη αστυνομία. Στη αστυνομικού. Αν οι πρώτοι προστάτες είναι η Χρυσή Αυγή τη αστυνομία, εγώ είδα λοιπόν βίντεο που ο Τσαμπουκαλή, ο Θρασίδηλο τη Χρυσή Αυγή, όταν του κάνει μια παρατήρηση ο αστυνομικό, πήγε και του τσαμπουκαλεύτηκε. Είδα ήταν έτσι. Έτσι. Αυτή είναι η προστάτη τη αστυνομία. Προστάτη τη αστυνομία είναι όποιο παλεύει τα μνημόνια που φέρουν τον αστυνομικό σε θέση χυμαζόμενου δημοσίου υπαλλήλου ενστόλου. Καλά κάνει ο Τσίπρας και πήγε πάντως. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό είναι που έχει είναι, για... είναι σημαντικά που... ζητήματα. Πήγατε στη Γαδά όμως. Βεβαίως πήγαμε. Καταρχάς να πω ότι εγώ αύριο στην 1 η ώρα θα είμαι στα ΜΑΤ. Το 2008 δεν πήγα. Πού θα είσαι αύριο. Διότι κανείς δεν είναι, κανείς δεν έχει μονοπόλιο σε κανένα θεσμό. Σε ΜΑΤ δεν είναι. Τα ΜΑΤ, μην γελάτε. Τα ΜΑΤ σώσαν τη Βουλή το Δεκέμβριο του 2008. Όταν ήρθαν όλα τα παλιόπαιδα να την κάψουν. Και τα δακρυγόνα. Και πιάσανε του αστυνομικού των ΜΑΤ που μπαίναν στο γραφείο. Θέλει και δακρυγόνα. Μέσα στο ιατρείο τη Βουλή μπαίναν τα παιδιά των ΜΑΤ καμένα. Καμένα. Και για αυτά τα παιδιά που ήταν καμένα για να μην καεί η Βουλή. Είναι άνθρωποι, ένα άνθρωποι. Λόγο συμπάθεια δεν είπε κανένα παρά μόνο εγώ και κανένα δυο ακόμα. Βλέπω η ελληνική αστυνομία. Συγγνώμη, για να κάνουμε και λίγο χειρό. Α μην είχαμε τα ΜΑΤ και σου λέω δεν γίνεται. Η ελληνική αστυνομία έχει βάλει τα καλά τη, βλέπω, για να υποδεικτεί τον κύριο Τσίπρα.
Γιατί αργά ή γρήγορα. Η ελληνική αστυνομία. Έχει φορέσει τα καλά. Γιατί μας κάνει εντύπωση. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα επισκέπτεται ένα από τους θεσμούς της πολιτείας. Δεν κατάλαβα πού είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά λίγο πριν τις εκλογές, ενώ το. Πάντα, άλλες, πάντα. Κάντε λάθος. Κάντε λάθος. Δεν θα πήγαινε πάμε να δούμε τα σχόλια. Με όλα τα όργανα, τα συνδικαλιστικά του. Θέλω να τα σχολιάσετε και αυτά, κύριε Μπαλάφα. Να δούμε ένα από τα δύο σπότ της ΟΝΕΔ. Λοιπόν, Μωρούλη, πώς σου φάνηκε το φιλέ μινιόν? Εστραγόν. Το σοβίνιον. Τι, σας φύγει το κατσό? Τι να αυτό ρε πλάκα μου κάνεις? Τι Αλέξη, μη είναι ντροπή. Συλλάντσασαι μάταμ. Αυτό θα το πάρεις πίσω. Αυτό είναι από εχθές. Μα δεν έχει μα. Καταγγέλλω το λογαριασμό που μου έφερες και διαγράφω μονομερός το χρέος μου. Μη μας σας Μωρούλη. Μπλοφάρουν, μπλοφάρουν Μωρούλη. Μη μας σας. Sorry, ρε μωράκι. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα μας πετάγαν έξω. Why, ρε μιστέρς? Why? Εξυπνάδα, εντάξει. Εξυπνάδα. Πραγματικότητα. Εξυπνάδα είναι. Πραγματικότητα. Ωραία εξυπνάδα είναι, βέβαια. Είναι εξυπνάδα, πραγματικότητα. Νομίζω ότι δικαίως ανήκει στον κύριο Μπαλάφα ο λόγος. Όχι, στον κύριο Γεωργιάδη που το φτιάξανε το σπότ. Κοιτάξτε, το φτηνό χιούμορ ποτέ δεν μου άρεσε. Ιδιαίτερα το χιδαίο. Να εξηγούμε. Και μάλιστα όταν οι εμπνευστές του και εφαρμοστές του, αυτοί που το έχουν κυκλοφορούν, δεν λένε από κάτω την υπογραφή τους. Ναι. Δεν βάζουν την υπογραφή. Ονέδινε, τι δεν έτσι δεν γίνεται. Όχι, δεν καμιά ονέ δεν έχει. Πάντως είναι ακριβή παραγωγή, κύριε λοιπόν, ένα αυτό. Επειδή ξέρουμε από τηλεόραση. Είναι ακριβή παραγωγή, ακριβή παραγωγή. Με χιδέα πράγματα. Καταλαβαίνω το ξύλο. Γιώργο μου, λίγο ξυδάκι κάνει καλό. Λοιπόν, η ουσία της υποθέσεως. Απλά ξέρω τα οικονομικά του κομμάτου. Μιλάτε όλοι μαζί γιατί δεν ακούμε τίποτα. Η ουσία της υποθέσεως. Αυτό το σποτ που βλέπετε, αυτό κρίνεται σε εκλογές την Κυριακή. Ωραία, τότε να του ψηφίζετε, σας πει η Ευρωπαϊκή, να σας πέταξε έξω. Και μετά θα έχει τον κύριο Μπαλάφα εδώ να σας λέει τον κύριο Κοτρότσο. Δεν το καταλάβαμε. Δεν το ξέραμε. Αυτά σας λένε. Μην μπερδεύεις τον Μπαλάφα με τον Κοτρότσο. Ως αντιμνημόνιο. Η Φουσκωτή είναι νοδημοκράτες. Αν μας δινόταν η δυνατότητα, θα σου εξηγούσα γιατί κατά τη γνώμη μου κάνεις λάθος. Η Φουσκωτή είναι νοδημοκράτες. Λοιπόν, πρώτον, εγώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, που ήταν οι βασικοί ανταγωνιστές, ξέρω πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία είχε στο συρτάρι της ανάλογα σποτ με τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, το ένα τ' άλλο, που συνιστούν αυτό που λέμε με επικοινωνιακούς όρους γκρίζα πολιτική διαφήμιση. Δεν τα έβγαλε από το συρτάρι. Δεν αντιπαρατέθηκε στο Πασόκ. Έχει αλλάξει το ρεπορτάζ. Έθνης τώρα τα βγάζει για το ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ μένει εκτός κάδρου, απολαμβάνει αυτό που ο Χρυσοχοίδης είπε ότι κατέστρεψε τη χώρα τα δύο χρόνια του μνημονίου. Ο Χρυσοχοίδης μένει εκτός κάδρου, δεν δέχεται την κριτική της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζεται την κριτική σας, δικαίως ενδεχομένως, στον ΣΥΡΙΖΑ. Για εκλογικούς λόγους γίνεται. Αλλά με όρους που δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν αφορά. Δεν αφορά ο ηθικράτης την ελληνική κοινωνία. Αν δεν έχουμε ρεύμα, αυτό, έχουμε ρεύμα με το Δελτίο, δεν αφορά. Αλλά όταν στην Ευρώπη η Ιρλανδία σήμερα, αγαπητέ Άδωνη, ζήτησε την αλλαγή του μνημονίου. Άκουσε με. Και η Ισπανία είπε τα κατάφερε. Δεν είπε καταγγέλλω. Είπε τα να ακούσεις. Η Ιρλανδία λέει αυτό που λέμε εμείς. Ο Ζαν Φιτουσί σήμερα, σύμβουλος του Ολάντ, είπε ότι πρέπει να αλλάξει το ελληνικό μνημόνιο ολοσχερός. Συμφωνούμε. Ολοσχερός. Ναι. Άρα, καταλήγω και λέω, ακύρωση που λέει το ΠΑΣΟΚ, απαγκίστρωση η ΔΙΜΑΡ, τροποποίηση εσείς και επαναδιαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει επαναδιαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στρώστε,
Στρώστε τον αφρακτό σας κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μονομερή καταγγελία. Και βρείτε λύση. Λοιπόν, δεν το λέει. Σεραφίνη, μονομερή καταγγελία. Στην Αυγή χτες. Κύριε Μπαλά, ο κύριος Τσίπρας πριν μια εβδομάδα είπε καταγγελία. Κολοτούμπας και ο Τσίπρας. Κολοτούμπας και ο Τσίπρας. Δεν το δέχομαι αυτό για τον Τσίπρα. Σεραφίνη, δεν το δέχομαι για τον Τσίπρα. Βρείτε δεν το δέχομαι, λύση, Σεραφή, με όπως βρίσκουν οι Ιρλανδοί και οι Ισπανοί. Βρείτε λύση, Άδωνη. Δεν θα προλάβουμε. Χωρίς κραυγές, βρείτε λύση. Πάρ' το πίσω, Σεραφή, δεν το δέχομαι. Τέσσερα λεπτάκια θα γίνει. Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα. Κουρεματάκι. Πώς θα τα κάνουμε. Όχι, μη μου πείτε, το έχω. Μισό λεπτό. Μπρατ Πιτ. Ωραίο. Όχι. Καρεδάκι Johnny Depp. Εργοστάσιο σοκολάτας. Μου. Όχι. Φράτζα MTV. Justin Bieber. Όχι. Πάρτα. ΣΥΡΙΖΑ. 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 Έτοιμος. Έλα, βροπουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι. Φάνηκε και το προσωπάκι σου. Εγώ για το σποντ δεν θέλω να πω τίποτα. Καλά, η Ιωνία δεν έχει τόσα θέλω λεφτά να κάνει για πριν τον κύριο Παλάφα. Όχι, επειδή κλείνουμε, αυτό που είπε ο κύριος Πατρότσος όμως είναι αυτό που χρειαζόμαστε, κυρία Στεφανίδου. Επειδή κλείνει η εκπομπή, να πούμε και μια πολιτική. Να τα βρούνε όπως είπε. Με αυτού ο κόσμος θέλει συνεργασία, κυρία Στεφανίδου. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε σε εκλογές. Σας παρακαλώ, κλείνει η εκπομπή. Πώς θα κάνει συνεργασία με παλαβούς κατά Ντανιέλ Κομπετή. Γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ που λέτε μια καλή κουβέντα. Γιατί το κάνετε αυτό. Συνεργασία. Συνεργασία. Λοιπόν, η εκπομπή κλείνει. Τα σποτάκια αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για τα σποτάκια σας είπα τη γνώμη περί χειδαιότητας και άλλης αντίληψης από την αισθητική τη δική μου. Τον κόσμο τον είναι γελάει πάντως. Είναι, εγώ λέω, για πάρτι που μιλάω, είναι χειδαιότητα αφενός και δεύτερον πέρα από την αισθητική μου. Έχω μια άλλη αισθητική εγώ και δεν μπορώ να ασχολούμαι. Υπάρχει όμως μια ουσία. Αλλά είναι η Ελλάδα το μορφάντρα. Υπάρχει μια ουσία τώρα εδώ, την οποία να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά στο τελευταίο λεπτό. Υπάρχει το γνωστό ζήτημα του φόβου. Μόνο φόβο πουλάει η Νέα Δημοκρατία. Ακούσατε σήμερα, χθες, προχθές, από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Μιχελάκη, από οποιονδήποτε, κάποια πολιτική πρόταση. 18 τι θα κάνει, τίποτε δεν θα κάνει. Δεν συζητάει τίποτα. Προσπαθεί μόνο να φοβήσει, τον ελληνικό λαό. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, να είμαστε καθαροί. Κανείς δεν θα φύγει από την Ευρωζώνη. Ουδείς θα φύγει από την Ευρωζώνη. Η χώρα μας θα μείνει στην Ευρωζώνη, θα θέσει σε αμφισβήτηση και θα ακυρώσει σταδιακά παγώνοντας τις διατάξεις του Μνημονίου και ταυτόχρονα θα διαπραγματευτεί τη δανειακή σύμβαση και το χρέος, αλλά θα διαπραγματευτεί. Το δράμα της Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια. Κάνει άλλο είχαμε ότι είχαμε. Να ολοκληρώσω την κουβέντα. Το δράμα της Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ότι δυστυχώς είχε ηγεσίες οι οποίες δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν. Δεν ήθελαν να διαπραγματευτούν. Και πώς τα διαπραγματεύονταν μέτρο. Όταν ο Γερμανός διαπραγματευτής απέναντί τους είχε στην τσέπη του την ομολογία του Χριστοφοράκου τη Ζήμες που του έκαιγε του δύο. Έτσι δεν μπορούσαν να κάνουν διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση θα κάνουμε εμείς. Γιατί εμάς. Έχουμε και την πολιτική βούληση και δεν μας έχουν στο χέρι. Μάλιστα. Δεν χρωστάμε σε κανένα. Εγώ χαίρομαι για την αλλαγή αυτή, ειλικρινά. Γιατί, μα πώς είστε εσείς σήμερα, λέτε για πάντως, πρώτη φορά. Κάνατε πολύ αντιδεξιά σήμερα τοποθετήσεις, κυρία. Ασχοληθήκατε πάρα πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ... Ασχοληθήκατε με κάτι άλλο πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μα, ασχοληθήκατε με κάτι άλλο πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ χαίρομαι. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Να προλάβω ασχοληθείτε να πω, και με κάτι άλλο να... πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Να προλάβω να πω. Κάνατε αντιδεξιό μέτωπο. Σα τάβασα σήμερα. Να προλάβω να πω. Να προλάβω να πω. Αφήστε να το πω λοιπόν ότι τα 18 σημεία είναι μια παροχολογία τύπου 80. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εγώ χαίρομαι. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Στεφανίδου. Όταν ακούω. Το Πασόκ δώσατε τώρα. Το Πασόκ δώσατε την τηλεόραση. Ακούστε. Παροχολογία τύπου 80, δηλαδή Πασόκ. Αλλά το 2012. Έχετε δίκιο. Το άφησε αυτό το κόμμα μας κατέστρεψε. Τέτοια δόση αυτοκριτική από βουλευτή του Πασόκ δεν έχω ξανακούσει. Έχετε συγχαρητήρια. Πράγματι, δεκαετία του 80 καταστρέφει.
καταστρέψατε την Ελλάδα, κυρία Πασόκη. Μια σα πω τι αλήθειε τώρα. Θα μα πούνε τώρα την 1980 και Πασόκη και θα σα διορίσανε και τι γάτε. Δεν θα βρει με ποιον να συνεργαστεί. Περίμενε. Το 2000. Και στα χαρτιά που έχει ένα-ένα. Έκαψε το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάει να κάψει και τον Πασόκη. Με ποιον θα συνεργαστεί. Θέλω 20 δευτερόλεπτα για να κλείσω. Με την Τιμάερ μόνο. Το 2012 να έρχεσαι με λογική 80 είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ όμως χαίρομαι, δηλαδή το να έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να πετάει στο καλάθι των σκουπιδιών όχι το μνημόνιο, αλλά την άποψή του για μονομερή καταγγελία είναι κέρδος για τη χώρα. Είναι κέρδος για τη χώρα, είναι στάση ευθύνης. Το έχει κάνει εδώ και 10 μέρες πάντως. Όχι, όχι. Εδώ και 10 μέρες. Για να μου λέτε κάτι. Παρακολουθεί τις δηλώσεις. Έχουν γίνει κινηστήσεις. Πρέπει να κλείσουμε. Κατιά να μου τα γιατί. 20 τώρα, τι γίνεται. 20. Πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να καταγγείλω τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Δεν μπορεί να κατηγορεί τον Τσίπρα για κολοτούμπα. Ο Τσίπρας βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε θα καταγγείλω μονομερό στο μνημόνιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης πολύ καλά ψήφισε και τα δύο. Δεν δέχομαι να προσβάλλεις έτσι τον σοβαρό και στιβαρό αυτό ηγέτη. Αλλά όχι, πρέπει να πω κάτι τελευταίο. €20.000 μετρητά. Και έτσι όπως πάνε οι εκπομπές, δεν με βλέπω να το λέω και πολλές φορές, €20.000, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχουμε κάνει ποτέ, €20.000 για τον τελευταίο μήνα της τηλεοπτικής σεζόν, το μήνα Ιούνι, 90 11 51 51 51, καλέστε από σταθερό, ή μέσω SMS από το κινητό σας, τα φένα, αφήστε ένα κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54 990. €20.000 μετρητά, με αρκετές πιθανότητες να τα κερδίσετε, γιατί η συμμετοχή δεν είναι μεγάλη. Και γιατί δεν είναι μεγάλη? Δεν είναι μεγάλη γιατί η αλήθεια είναι ότι το λέω ελάχιστες φορές σε κάθε εκπομπή, γιατί οι εκπομπές είναι πιο κοινωνικές, πιο πολιτικές. Και έτσι δεν έχω την ευκαιρία. Σήμερα, για παράδειγμα, το είπα τώρα στο κλείσιμο πριν σας αποχαιρετήσω. Μία φορά. 90 11 51 51 51, καλέστε από σταθερό για τα €20.000 μετρητά. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.